είναι η αρχική πεντάδα Γκουστάβο Κόντι. Λέγαμε ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Είναι η ομάδα στην οποία έκλεισε την καριέρα του ο Σκαρ Σμιτ. Ένας τεράστιος παίκτης, βεβαίως πήγε στα τελευταία του. Πήγε όταν ήταν 41 ετών. Έπαιξε μέχρι τα 45 ο Σκαρ Σμιτ. Εδώ ξαναβλέπουμε την δωδεκάδα της ΑΕΚ. Να αναφέρουμε ότι ο Σκαρ Σμιτ χθες είχε γενέθλια. Είναι γεννημένος 16 Φεβρουαρίου 1958. Σήμερα γενέθλια έχει ο ένας και μοναδικός Μάικλ Τζόρνταν επίσης, αυτός γεννημένος 17 Φεβρουαρίου του 1963. Τσαλμπούρης Μασιούλης, Θείοντορ, Σάντρος και Χάντερ. Είναι η πεντάδα με την οποία ξεκινάει τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες, τα παιχνίδια ο εικονιζόμενος προπονητής της ΑΕΚ Λούκα Μπάνκι, ο οποίος δήλωσε χθες ότι η ΑΕΚ θα τα δώσει όλα για την ιστορία της, για τον κόσμο που την έχει ακολουθήσει μέχρι το Ρίο. Είναι περίπου 100 οπαδοί της ΑΕΚ στις κερκίδες. Βεβαίως σήμερα η πλειονότητα είναι Βραζιλιάνοι, γιατί αυτό είναι το γήπεδο που φιλοξενεί τα παιχνίδια της Φλαμέγκο. Είναι το γήπεδο στο οποίο διεξήχθη και το Ολυμπιακό τουρνουά του μπάσκετ το 2016. Εδώ βλέπουμε τον Μασιούλης. Ο στάρ της ομάδας, Νίκο Χατζή, είναι ο Άντερσον Βαρεζάο. Βεβαίως δεν είναι ο παίκτης που γνωρίσαμε πριν από 10 χρόνια. Έχουν περάσει τα χρόνια, είναι στα 36 προς 37. Είναι στη δύση της καριέρας του. Δεν πάβει όμως να είναι ένας παίκτης που έπαιξε αρκετά χρόνια στο NBA. Φέτος έχει, τον βλέπουμε εδώ, στο κοντινό πλάνο, έχει 9,5 πόντους και περίπου 7 rebound στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Σίγουρα είναι ένας παίκτης που θέλει προσοχή. Έχει μεγάλη εμπειρία σε μεγάλα μάτς. Άρα πιστεύω ότι σίγουρα θα έχει γίνει η σωστή δουλειά από την ομάδα της ΑΕΚ και τον προπονητή. Θα έχει δουλειά ο Χάντερ σήμερα. Ήτανε από τους παίκτες που δεν έκαναν σπουδαία πράγματα την Παρασκευή. Και το λέω αυτό γιατί μας έχει συνηθίσει σε σε αξιοθαύμαστα double-double τις περισσότερες φορές. Έκαναν οι υπόλοιποι περισσότερη δουλειά την Παρασκευή, αλλά σήμερα απέναντι στο Βαριζάο θα έχει πολλή δουλειά. Ο Μαρκίνιος επίσης είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης, αλλά και ο πιο επικίνδυνος ο Φράνκο Μπάλμπι, ο τριποντάκιας της Φλαμέγκο. Έχει λύσεις όμως στην περιφέρεια η ΑΕΚ. Να δούμε ποιος θα αναλάβει το μαρκαρισμά του, γιατί τώρα ξέρουν ότι την Παρασκευή δεν έβαλε απλά 19 πόντους, έβαλε 19 πόντους με 62,5% στο τρίποντο. Με 5 στα 8 τρίποντα ο συγκεκριμένος παίκτης. Ο Αργεντινός, επαναλαμβάνω, Φράνκο Μπάλμπι. Βλέπουμε πλάνα τους πάγκους των δύο ομάδων. Ένα πρόβλημα στον αριστερό ώμο του Άντερσον Βαρεζάο. Αλλά όχι κάτι σοβαρό για να τον κρατήσει μακριά από τον τελικό. Ο Μπάλμπι με πλάτη στο φακό. Το καθιερωμένο ντο. Τελευταίες οδηγίες από τον Γκουστάβο Κόντι, τον προπονητή της Φλαμέγκο. Δεκαεννέα πόντους λοιπόν ο Μπάλμπι. Ο Ράμος είχε 14. Ο Μαρκίνιος είχε 17. Και εδώ η κερκίδα με τους οπαδούς της οικοδέσποινας Φλαμέγκο, η οποία λόγω της σπουδαίας ιστορίας της έχει το προσωνύμιο «Η περηφάνεια του έθνους». Ίσως περνάει και φτάνει μέχρι τα αυτιά σας, περνάει από τα μικρόφωνα των διοργανωτών και φτάνουν μέχρι τα αυτιά σας και οι αρχές των οπαδών της ΑΕΚ. Να, εδώ μας τους δίνει αμέσως ο σκηνοθέτης και οι διοικητικοί παράγοντες ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοτα και ο Νίκος Μπομπανικολός και ο Τάσος Μπουλμέτης και ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΑΕΚ, ο κύριος Μάκης Αγγελόπουλος. Πριν από τον αγώνα, όπως και την Παρασκευή, πριν από τους ημιτελικούς, ενός λεπτού σιγή για τα παιδιά που έφυγαν σε εκείνη την ανίποτη τραγωδία στις αρχές του μήνα της Φλαμέγκο.
Ήταν μια ασύλληπτη τραγωδία στο προπονητικό κέντρο της Φλαμέγκο που βύθισε στο πένθος την Βραζιλία. Όλα έτοιμα λοιπόν για το τζάμπολ στον μεγάλο τελικό. Βαγγέλης Ιωάννου, Νίκος Χατζής στην περιγραφή και το σχόλιο του αγώνα. Άντερσον Βαρεζάο και Γιώργος Τσαλμπούρης για την πρώτη επίθεση του τελικού που είναι για την Φλαμέγκο. Ο Μαρκίνιος σε άστοχο σου τριών πόντων, ο Μασιούλης στο rebound, τρέχει και στην άλλη πλευρά του γηπέδου, κερδίζει το φάουλ. Εδώ ο Γιώνας Μασιούλης περιμένει πολλά από αυτόν η ΑΕΚ και ο Λούκα Μπάνκι σήμερα. Έτσι ακριβώς είναι βαρόμετρο για την ομάδα. Όπως όλοι οι παίκτες, σε έναν τελικό πρέπει να δώσουν το 100% για να έρθει το τρόπαιο στην Ελλάδα και στην ομάδα της ΑΕΚ. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη, Χάντερ Μασιούλης, Σαντρός, Θείοντορ Τσαλμπούρης. Η πεντάδα της Ένωσης, Μπάλμπι, Κρεσέντσι, Ολιβίνια, Μαρκίνιος και Βαρεζάο. Η πεντάδα της Φλαμέγκο με τις βολές του Μασιούλης έχουμε σκορ στον τελικό. Και η Φλαμέγκο τώρα σε μια επίθεση κοντά στο καλάθι, δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν σωστά ο playmaker και ο σέντερ της ομάδας. Η κατοχή όμως είναι και πάλι για την οικοδέσποινα Φλαμέγκο, με το Μαρκίνιος τώρα να παίρνει σκρίν από τον Βαρεζάο. Μια πάσα στο πλάι, άστοχο σου τριών πόντων, αλλά μακρινό επιθετικό rebound. Ο Κάρλος Ολιβίνια αστόχησε, ο Μαρκίνιος δεν θα τον μιμηθεί και με το τρίποντο θα βάλει μπροστά την Φλαμέγκο. Είπαμε, Νίκο Χατζή, ότι αυτό είναι το παιχνίδι τους. Ναι, από ό,τι βλέπω και εγώ, έτσι ακριβώς. Με την πρώτη ευκαιρία, λίγο αν μείνουν μόνοι τους, όλοι οι παίκτες, από ό,τι φαίνεται, είναι έτοιμοι να σουτάρουν. Καθαρό το κόψιμο του Βαρεζάου, λένε οι διαιτητές, ενώ ζητούσε να μετρήσει το καλάθι ο Μασιούλης. Έβγαλε την άμυνα στην άλλη πλευρά του γηπέδου η ΑΕΚ. 2-3. Δεν μας έδωσαν replay για να δούμε αν η μπάλα είχε χτυπήσει το ταμπλό. Θείοντορ για τον Μασιούλης που χάνει την μπάλα μέσα τα χέρια του. Κλέβει ο Βαρεζάο, θέλει προσοχή στις πρώτες επιθέσεις. Και τεχνική ποινή στο Λούκα Μπάνκι για διαμαρτυρία. Πολλά νεύρα από τον Ιταλό προπονητή. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο Τζόρνταν Θείοντορ. Επιμένει ο Λούκα Μπάνκι, προφανώς για την προηγούμενη φάση. Θεωρεί ότι η μπάλα είχε χτυπήσει στο ταμπλό, αλλά δεν είδαμε replay για να είμαστε σίγουροι. Στο lay-up του Μασιούλης. Ο Μαρκίνιος εστοχή στην βολή της τεχνικής ποινής. ΑΕΚ Φλαμέγκο 2-4. Εδώ είναι ο Μπάλμπι, ο Φράνκο Μπάλμπι, ο Αργεντινός γκάρ της Φλαμέγκο. Είναι το screen, θα δοκιμάσει σου τριών πόντων. Σας είπαμε ότι την Παρασκευή είχε 19 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα. Ξεκινάει καλά και το σημερινό παιχνίδι. Εύστοχος από τα 6.75 και στο συν 5 τώρα η Φλαμέγκο. 2-7. Θείοντορ, ωραία πάσα χαμηλά. Το ανάποδο lay-up και το σπρόξιμο της μπάλας, το tip στην μπάλα από το Μασιούλης για να σιγουρέψει το καλάθι. Μετά το ανάποδο lay-up του Χάντερ. 4-7 ο Μασιούλης παίρνει και το καλάθι. Λάθος η κάρτα, σας δείχνω το Κρεσέντσι, καμία σχέση. Απ' την αδύνατη πλευρά, άστοχο σου τριών πόντων του Κέβιν Κρεσέντσι τώρα για τη Φλαμέγκο. Θείοντορ πέρασε όλη την άμυνα μέχρι το lay-up. Τζόρνταν Θείοντορ κατεβάζει την διαφορά στον έναν. Μην βλέπετε τις κάρτες της στατιστικής υπηρεσίας. Στην αρχή κάνουν αρκετά λάθη οι Βραζιλιάνοι διοργανωτές. 6-7 άρχισαν να δώσουν το καλάθι του Μασιούλης. Τώρα έδωσαν το καλάθι του Θείοντορ. Μαρκίνιος
Τον κλείνει ο Χάντερ. Ο Λιβίνια, Βαρεζάο, τέλος χρόνου επίθεση, δεν πρόλαβαν να εκτελέσουν αυτή την επίθεσή τους. Έμεινε η μπάλα στα χέρια του Βαρεζάο. Η κατοχή για την ΑΕΚ από ένα λάθος για κάθε ομάδα. Λίγο μετά τη συμπλήρωση τριών αγωνιστικών λεπτών. ΑΕΚ 6, Φλαμέγκο 7. Ο Σάντρος άφησε για το Θείοντορ. Αυτός πίσω από το σκριν του Χάντερ δοκιμάζει για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ. Εύκολο rebound του Μαρκίνιος. Μπάλμπι από το πλάι. Επιθετικό φάουλ. Το κερδίζει ο Θείοντορ. Εδώ είναι η φάση. Πολύ έξυπνα στήθηκε Νίκο Χατζή και πήρε αυτό το επιθετικό φάουλ. Τα λέει και με τον Λούκα Μπάνκι. Εδώ ο Τζόρνταν Θείοντορ. Ναι, πολύ έξυπνα τον περίμενε. Περίμενε την κίνησή του και με το που γύρισε στη reverse κατευθείαν στήθηκε και πήρε το επιθετικό. Χρειαζόμαστε τέτοιες άμυνες πριν ακόμα εκτελέσουν οι αντίπαλοι μας. Δύο φάουλ για την Φλαμέγκο. Δεν έχει κάνει φάουλ ακόμα η ΑΕΚ. Εδώ ο Φράνκο Μπάλμπι. Θείοντορ. Αλλάζει με τον Τζαλμπούρη. Χάντερ. Για τον Μασιούλης. Τζαλμπούρης για τον Σαντρός. Τζαλμπούρης ποστάρι με τον Κρεσέντσι. Μασιούλης από τα τρία μέτρα. Είναι εύστοχος μπροστά η ΑΕΚ με τον Λιθουανό. 8-7. Μπάλμπι. Βαρεζάο. Μαρκίνιος. Βγαίνει έξω για να το μαρκάρει ο Μασιούλης. Μαρκίνιος από τα 7,5 μέτρα. Άστοχος σου τριών πόντων. Εύκολο ριμπάου του Χάντερ. Πάρα λίγο να κάνει λάθος. Πάσα δεν μπόρεσε να κλέψει ο Λιβίνια. Σάντρος διόρθωσε. Θείοντορ από το πλάι με τον Μπάλμπι. Δεν κάνουν αλλαγές πάνω στο screen Νίκο Χατζή. Παίζουν under τον Θείοντορ. Ναι, ναι, ο ψηλό σπρώχνει λίγο Βαρχάου, σπρώχνει εδώ λίγο το ψηλό. Εδώ το βλέπουμε χαρακτηριστικά και βγαίνει ο Μπάλμπι ξανά πάνω στο μαρκάρισμα. Εδώ βεβαίως χρεώθηκε σε αυτό το σπρώξιμο με φάουλ ο Βαρεζάου. Ναι, στο πρώτο δεν το σφίριξε ο διαιτής, στο δεύτερο όμως το πρόσεξε και το σφίριξε κατευθείαν. Θα δούμε αν θα αλλάξουν την αντιμετώπιση των pick and roll της ΑΕΚ στη συνέχεια του παιχνιδιού. Για την ώρα δεν κάνουν αλλαγές, με δυναμικά περάσματα προσπαθούν ή με περάσματα πίσω από τον ψηλό προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Θείοντορ. Πάλι ο Μπάλμπι μπροστά του. Σαντρός από τον κεντρικό διάδρομο. Πασάρι στο Χάντερ. Αυτός από την baseline για δύο. Αστόχησε. Rebound του Μπάλμπι. Ο Σαντρός τώρα είναι μπροστά του. Σταματάει το παιχνίδι για φάουλ μακριά από την μπάλα. Εδώ είναι ο Κάρλος Ολιβίνια και ο Μασιούλης θα το χρεωθεί λογικά. 8-7, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Απευθείας μετάδοση της ΕΠ 2. Μαρκίνιος στην επαναφορά. Βαρεζάο για τον Μπάλμπι. Ξανά Μαρκίνιος. Έχει πλεονέκτημα απέναντι στο Θείοντορ. Πήγε και δεύτερος παίκτης πάνω του. Πάσαρε χαμηλά. Αστόχησαν. Αλλά με δεύτερη προσπάθεια του Βαρεζάο. Μετά το επιθετικό rebound. Φλαμέγκο ξαναπαίρνει το προβάδισμα 8-9. Μασιούλης, βγήκε ο Σαντρός από τα σκριν. Τον βοηθάει ο Χάντερ. Σαντρός πάει κοντά. Θα αστοχίσει ο ίδιος με δεύτερη προσπάθεια για το 19 το νέο προσπέρασμα της ΑΕΚ. Χάουαρντ Σαντρός. Στο πρώτο του καλάθι. Στον αγώνα. Κρεσέντσι. Μαρκίνιος με ωραία κίνηση. Μπάλμπι από τη γωνία για τρεις, είναι και πάλι εύστοχος. 10-12, αυτό είναι το παιχνίδι του. 2-2 τρίποντα. Μασιούλης. Σαντρός. Σαντρός. Φάουλ. Πριν πασάρει στον Τζαλμπούρη που περίμενε ακροβολισμένο στη γωνία. Πολλά πικερόλα από την ΑΕΚ. Ναι, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε από το pick and roll στην κορυφή. Έχουμε βρει λύσεις. Το όπλο της ΑΕΚ την Παρασκευή ήταν η άμυνα. Να δούμε πώς θα ανταπάει και σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Απέναντι στους πολύ καλούς σουτέρ της Φλαμέγκο. Ο Σαντρός αστόχησε από τα 6,75. Ο Βαρεζάο μόνος του στο rebound.
Μπάλμπι. Μπάλμπι, πάσα πίσω από την πλάτη, καλάθι και φάουλ, μια εντυπωσιακή φάση από Μπάλμπι και Βαρεζάο. Κοιτάξτε πώς πασάρει καταπληκτικά πίσω από την πλάτη στο Βαρεζάο. Συνεννοούνται με κλειστά μάτια και παίρνει το maximum ο Βαρεζάο. 10-14, φάουλ του Σαντρός και μια συμπληρωματική βολή. Από τις ωραίες φάσεις που χειροκροτάμε στο μπάσκετ. Πρώτη παρέμβαση στα αγωνιστικά δρόμενα από τον Λούκα Μπάνκι. Απέσυρε τον Τσαλμπούρη στη θέση του ο Ντούσαν Σάκοτα. Έμεσο τρίποντο από τον Βαρεζάο και για πρώτη φορά στο συν, για δεύτερη φορά στο συν 5 μετά το αρχικό 2-7 στο 10-15 τώρα η Φλαμέγκο. Θείοντορ σταμάτησε την τρίπλα. Χάντερ με τον Βαρεζάο, ξεκινάει μπάσιμο. Κόβεται από τον Βραζιλιάνο. Μαρκίνιος με μεγάλο διαστηρισμό αλλά λάθος πάσα. Πολύ δυνατή και χαμηλά στους Αστραγάλους. Του Ντέιβιντ Νέσμιτ που έχει περάσει στον αγώνα. Τυχερή η ΑΕΚ εδώ, γιατί ο Βαρεζάο είχε βγάλει μια μεγάλη άμυνα απέναντι στο Χάντερ και είχαν εύκολο, θεωρητικά εύκολο εφηδιασμό. Χάντερ πάσα έξω. Θείοντορ δίστασε, τώρα θα το εκτελέσει. Είναι σου τριών πόντων, ναι! Τζόρνταν Θείοντορ, 13-15. Πολύ ωραίο σουτ. Τράβηξε όλη την άμυνα ο Χάντερ και έβγαλε την μπάλα πίσω. Παρότι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη, δεν του κόστησε αυτό. Γιατί προσποιήθηκε στην αρχή, δεν εκτέλεσε, μετά με βήμα πίσω. Ήταν αλάνθαστος ο Θείοντορ. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της περίοδου. Ανάποδο λέει απαστοχο, αλλά βρέθηκε ο Θείοντορ να διεκδικεί αυτό το rebound με τον Βαρεζάο και αυτός με το follow σκόραρε. Έχει 7 πόντους με 3-3 δίποντα ο Άντερσον Βαρεζάο. Κάνει ζημιά στην ΑΕΚ στην αρχή του αγώνα. Θείοντορ, ωραία τρίπλα και δημιουργία Σαντρός για 3. Αστόχησε ο Μασιούλης, θα βγάλει την μπάλα. Η Φλαμέγκο στο συν 4, 2-46 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ η βραζιλιάνικη ομάδα. Σίγουρα, εντάξει, τα πρώτα λεπτά είναι γνωριμίας για τις δύο ομάδες. Πώς θα ξεκινήσουν, ποιος θα επιβάλλει λίγο το ρυθμό. Έχει ένα μικρό προβάδισμα τώρα η Φλαμέγκο, αλλά ακόμα είναι αρχή. Ο Βαρεζάο με 7 πόντους μέχρι τώρα, απέναντι στο Χάντερ. Βαρεζάο, λάθος πάσα. Ο Χάντερ δεν πρέπει να τον φοβηθεί, πρέπει να τον σπρώξει όσο μπορεί, χωρίς βεβαίως να υποπίπτει σε φάουλ. Η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς έχει κάνει οικονομία σε αυτό το τομέα, παρότι προσπαθεί να παίξει πιεστική άμυνα. Έχει μόλις ένα φάουλ μέχρι στιγμής, η Φλαμέγκο έχει 4. Να ένα ακόμη κομμάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Θείοντορ πάσα έξω. Λαρετζάκης που ήρθε από τον μπάγκο. Αστοχή σε σου τριών πόντων, παρότι είχε καλές προϋποθέσεις σε αυτή την επίθεσή της η ΑΕΚ. Έμεινε το 13-17. Μπάλμπι. Βγήκε ο Σάκοντα μετά την αλλαγή στο σκριν πάνω του. Μπάλμπι. Στο πλάι η πάσα του. Βήματα, αλλαγή κατοχής, ο Τζόναταν Ντοσάντος που μπήκε νωρίτερα στο μάτς υπέπεσε στην παράβαση. Είναι καθαρά τα βήματα, εδώ κοιτάξτε δεν κρατάει σταθερό, το δείχνει ο Λαρετζάκης. Να και ο Βαρεζάο, ένα λάθος για την ΑΕΚ, 5 για τη Φλαμέγκο. Σάκοτα, Χάντερ, Μασιούλης με τον Ντοσάντος, Σάκοτα. Σε σου τριών πόντων, ναι, ο αρχηγός της ΑΕΚ μειώνει στον έναν, 16-17. Αυτά τα σούτα χρειάζεται Νίκο Χατζηάκ για να ανοίξει και η άμυνα της Φλαμέγκο. Μα και πριν, βγάλαμε πολύ ωραίες επιθέσεις, ο Θείοντορ έβγαλε πολύ ωραίες πάσες, ελεύθερα σούτ, απλά δεν μπήκαν. Κάποιο πρέπει να μπει, έτσι είναι, ειδικά όταν είναι ελεύθερα τα σούτ. Μασιούλης πήρε το ριμπάνο, ο Θείοντορ φοβερή σκαστή πάσα στον εφηδιασμό για το κάρφωμα του Χάντερ. Και το νέο προβάδισμα της ΑΕΚ με αυτό το γρήγορο 5-0. Από το 13-17 στο 18-17. Vince Hunter. 70 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Φάουλ του Λαρετζάκη. Δεύτερο, μόλις δεύτερο ομαδικό της ΑΕΚ. Έχει να δώσει άλλα δύο. Εδώ είναι η φάση. Και νωρίτερα η τρομερή πάσα Τζόρνταν Θείοντορ και το κάρφωμα στη συνέχεια από τον Vince Hunter για το προβάδισμα της ΑΕΚ. Και ο Γκρίφιν στον αγώνα για την Ένωση. Βαρεζάο
Κράτησε την κατοχή τελικά. Άλλη μια πάσα μέσα στην κυκλοφορία. Το Σάντος Βαρεζάο. Δεν έγιναν 3 δευτερόλεπτα εδώ. Βαρεζάο με δεύτερη προσπάθεια. 18-19. 9 η πόντη του Άντερσον Βαρεζάο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τον Λούκα Μπάνκι και την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Θείοντορ. Βοηθάει με σκρίνο του Σανσάκοτα. Θείοντορ μένει πίσω από τα 6,75. Εκτέλεσε για 3. Είναι άστοχος. Ο Βαρεζάο καθαρίζει τη φάση. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα στο τέλος της πρώτης περίοδου. Μπάλμπι. Μπάλμπι. Βρήκε ανοιχτή διάβαση. Φτάνει μέχρι το lay-up αλλά αστόχησε. Το rebound του Σάκοτα. Όλος ο χρόνος τώρα για την ΑΕΚ. Αργά αργά ο Θείοντορ. Διώγνει τον Σάκοτα. Θα παίξει ένας εναντίον ενός. Θείοντορ πράγματι. Περνάει την άμυνα, υψώνει ωραία για τον Χάντερ. Πολύ όμορφη συνεργασία στο τέλος του χρόνου για την πρώτη περίοδο. ΑΕΚ 20, Φλαμέγκο 19. Διαφημίσεις και γυρίζουμε για το σχόλιο του Νίκου Χατζή. Αρτόζα 2019. Εδώ ζυμώνεται το μέλλον. 22 με 25 Φεβρουαρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση Forum. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι να παθιαστείτε, να συγκινηθείτε, να πανηγυρίσετε. Betshop.gr. Μέγας χορηγός της Basket League 2018-2019. Αυτή θα είναι η χρονιά μας. Βλέπουμε μερικά από τα ωραιότερα στιγμιότυπα της πρώτης περίοδου σε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ προηγείται με 20-19 και πρέπει να αντιμετωπίσει και να λύσει, Νίκο Χατζή, δύο σοβαρά προβλήματα που ακούνε στα ονόματα Άντερσον Βαρεζάο και Φράνκο Μπάλμπι. Ο Γκάρ και ο Σέντερ της Φλαμέγκο κάνουν όλη τη δουλειά τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ο Βαρεζάο έχει 9 πόντους, ο Μπάλμπι έχει 6. Ναι, ο Βαρεζάο θέλει προσοχή γιατί δεν είναι ότι τα δημιούργησε μόνος του τα καλάθια, την πήρε την μπάλα στο post, έκανε shoot. Πήρε 3 επιθετικά rebound και έβαλε ήδη οι 6 πόντοι είναι από επιθετικά rebound. Θέλει προσοχή πάρα πολύ γιατί είναι μακρύς παίκτης, ακολουθεί όλες τις φάσεις και σκοράρει. Εδώ συνεργάστηκε εξαιρετικά. Εδώ έκανε, ναι, με τον Μπάλμπι. Του έδωσε την assist. Όχι, όλα καλά, είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι ο Θείοντορ έχει κάνει πολύ ωραίες δημιουργίες για τους παίκτες του και γυρίζουμε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και βρίσκουμε ωραίες λύσεις. Να προσέξουμε λίγο στην άμυνα, να μην τρώμε εύκολα καλάθια. Εδώ και πάλι η καταπληκτική πάσα σκαστή στον ευθυνδιασμό του Θείοντορ για το κάρφωμα του Χάντερ. Ξανά ο Θείοντορ, βλέπετε με ποιο τρόπο επιλέγει σε αυτόν τον ευθυνδιασμό να πασάρει στον Vince Hunter. 20-19 επαναφορά για την ΑΕΚ στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Είναι ο τελικός του διπυρωτικού κυπέλου στο Ρίο της Βραζιλίας. ΑΕΚ Φλαμέγκο. Σάκοτα σε νέο σου τριών πόντων. Δύο μεγάλα τρίποντα σε κρίσιμο σημείο την ώρα που προσπαθούσε να κρατήσει ένα προβάδισμα η Φλαμέγκο από τον αρχηγό της ΑΕΚ για το συν 4 τώρα της Ένωσης. 23-19. Λάθος και κλέψιμο από το Θείοντορ που δεν βιάζεται. Περιμένει και τους υπόλοιπους και θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Έκτο λάθος της Φλαμέγκο. Μόλις ένα για την ΑΕΚ. Θείοντορ και Ντελρόι Τζέιμς στην πεντάδα της ΑΕΚ. Θείοντορ. Γκρίφιν. Θείοντορ. Βρίσκει ανοιχτή διάβαση, προτιμάει μια πάσα στον James, αφύλακτος για 3, Ντελρόι James, ακριβώς με τη λήξη του χρόνου επίθεσης. Η ΑΕΚ με πολύ ωραίες δημιουργίες του Τζόνταν Θείοντορ και εύστοχα σούτα, τα 6.75 χτίζει και διαφορά. Time out από τον Γκουστάβο Κόντι, τον προπονητή της Φλαμέγκο. Άλλη μία μικρή διακοπή για μας και επιστρέφουμε, η ΑΕΚ στο συν 7. Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ. Ό,τι θέλεις, το πιο ψαραδέλεις. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
μεγαλύτερη πίεση από ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε ζητάει ο Λούκα Μπάνκι από τους παίκτες του, γιατί έχει οδηγήσει η πιεστική άμυνα της ΑΕΚ σε αρκετά λάθη μέχρι στιγμή στην Φλαμέγκο, και από την άλλη πλευρά από το μέσον της πρώτης περίοδου και ύστερα Νίκο Χατζή, η ΑΕΚ βρίσκει καταπληκτικό ρυθμό λόγω Θείοντορ και στην επίθεση. Ωραίες δημιουργίες, ωραίοι αυτοματισμοί, εύστοχα σουτ για το μεγαλύτερο προβάδισμά της, 26-19. Ο Βαρεζάο στον πάγκο τώρα. Όντως είναι πολύ σημαντική η δημιουργία που δημιουργεί ο Θείοντορ. Αυτό που είπαμε και πριν για το πρώτο δεκάλεπτο, συνεχίζει και το κάνει και στο δεύτερο, στο ξεκίνημα. Και έτσι η ΑΕΚ έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα. Αυτό που είπε ο coach Bank είναι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να επιληθούμε στην άμυνα και να παίξουμε σκληρά άμυνα, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλή σκόρε. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε εκεί. Nesbitt. Ράμος. Δίστασε μπροστά στον Delroy James και όμως μπροστά από τον Ράφα Μινέιρο που έχει περάσει τον αγώνα στη θέση του Άντερσον Βαρεζάο. Ο Ντούσαν Σάκοτα και έκλεψε όμορφα την μπάλα χωρίς φάουλ. Θείοντορ Λαρετζάκης και τώρα Delroy James. James με το Μινέιρο περνάει ανάποδο lay-up. Ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά ο Delroy James. Ένα τρίποντο δικό του νωρίτερα από τη γωνία και ένα δίποντο τώρα για τους 5 πόντους που έχει. Και 28-19. Μαρκίνιος. Πάει για το κλέψιμο ο Θείοντορ. Ποιος έβγαλε την μπάλα? Ο Μαρκίνιος με το πόδι, λένε οι διαιτές. Και η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Η άμυνα δουλεύει εξαιρετικά και από εκεί βρήκε ρυθμό η ΑΕΚ. Δύο πολύ σημαντικές άμυνες. Και του Ντούσαν πριν που βγήκε μπροστά από το ψηλό και έκλεψε την μπάλα. Και μία τώρα το tipping του Θείοντορ που πήραμε πάλι την κατοχή. Θείοντορ. Λαρετζάκης με το ένα χέρι από κοντά. Στόχησε, δεν μπορεί. Ούτε ο Κρίφιν στην συνέχεια. Η μπάλα είναι για τη Φλαμέγκο. Το 19 το προβάδισμα της ΑΕΚ, 7-40 πριν από το ημίχρονο. Μαρκίνιος, τον ακολουθεί ο Γκρίφιν. Βγήκε και ο Τζέιμς, εκεί έκανε λάθος όμως. Δεν υπήρχε λόγος, γιατί έμεινε αφύλακτος ο Μινέιρο κοντά στο καλάθι, πήρε την πάσα και σκόραρε για το 28-21. Εδώ μπερδεύτηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Γκρίφιν, βγαίνει ο Λαρετζάκης. Βοηθάει με screen ο Delroy James. Λαρετζάκης αστόχησε στο lay-up. 28-21. Μπάλμπι, πάσα εφηδιασμού. Από κοντά το νέο καλάθι της Φλαμέγκο με τον David Nesbitt. Τον βλέπετε εδώ δύο φορές. Λάθος άμυνα από την ΑΕΚ. Στη δεύτερη βρέθηκε μετά το άστοχο lay-up του Λαρετζάκη και σε αμυντική ανισορροπία. Μειώνει. 28-23 η Φλαμέγκο. Ο Λούκα Μπάνκι κάλεσε αυτή τη φορά το time out με τη διακοπή. Νέο βέλος R125. Στόχευσε και χτύπα την καλύτερη πρόταση. Με 3 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν εργασιών σέρβις. Daytona. Η ραδιοτηλεόραση της τέχνης. Του πολιτισμού. Του αθλητισμού. Της είδησης. Της ιστορίας, των προσώπων. Είναι πάλι εδώ. Κάθε εβδομάδα δωρεάν για όλους. Ραδιοτηλεόραση ξανά. ΕΡΤ παντού. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή, Νίκο Χατζή. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να χαλαρώσει ούτε δευτερόλεπτο, όχι λεπτό, που χαλάρωσε τώρα και δέχτηκε δύο καλάθια. Έχει πολύ δρόμο το μάτς και είναι πολύ επικίνδυνη και γεμάτη ομάδα η Φλαμέγκο. Συμφωνώ, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαλαρώσουμε και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι επιθέσεις θα κάνουμε για να έχουμε και αμυντική ισορροπία πίσω, για να μην τρώμε εύκολα καλάθια. 28-23 μετά το time out του Λούκα Μπάνκι, επανέφερε η ΑΕΚ. Θείοντορ. 7 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγήθηκε και με 9 πόντους νωρίτερα. Σάκοτα. Γκρίφιν. Γκρίφιν. Φάουλ.
εδώ ο Μάλκομ Γκρίφιν. Ξανά η προσπάθειά του, καθαρά του φάουλ. Ο Ντάβι Ροσέτο με το νούμερο 5 το χρεώθηκε. Η ΑΕΚ έχει επαναφορά την baseline και επίθεση 14 δευτερολέπτων. Γκρίφιν, James, Σάκοτα, Θείοντορ από την κορφή της ρακέτας. Δύο βολές, αν έμπαινε θα μετρούσε και θα είχε και μία συμπληρωματική. Τζόρνταν Θείοντορ είναι μέχρι στιγμής εξαιρετικός. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στον ημιτελικό, που χρειάστηκε ένα ολόκληρο ημίχρονο για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του αγώνα, σήμερα έχει μπει αποφασισμένος από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δημιουργεί, εκτελεί, παίζει άμυνα. Και στο προηγούμενο πιστεύω ο παιχνίδι θα ήταν έτοιμος, αλλά μερικές φορές όσο έτοιμος και να είσαι, μπορεί η άμυνα να έχει προσαρμοστεί επάνω σου από την αρχή του παιχνιδιού. Γι' αυτό βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε λύσεις. Έκανε ένας μεγάλος παίκτης, βρίσκει λύσεις και κάνει αυτό που πρέπει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εδώ έχει δείχνει... αλλάξει επίπεδο η ΑΕΚ και με αυτή την προσθήκη, και ο Ντελρόι Τζέιμς που ήξερε την ομάδα, αλλά και ο Θείοντορ που ήρθε πρώτη φορά στην ΑΕΚ. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης, είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Έτσι ακριβώς, και φαίνεται αυτό το πράγμα. Δίνει άλλη έκκληση στην ομάδα. Στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Θείοντορ με 5 πόντους μέχρι τώρα. Αστοχή στην πρώτη, 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο. Έχει και 4 ασίστ. Μέσα η δεύτερη, 29-23, ώρα να πάρει όμως και μερικές ανάσες. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού του. Μπαίνει για να δώσει μερικές ανάσες στο Θείοντορ. Φάουλ, σταματάει το παιχνίδι. Μινέιρο, Νέσμπιτ, Ράμος, Ροσέτο και Μαρκίνιος, η πεντάδα της Φλαμέγκο τώρα. Γκρίφιν, Τζέιμς, Μασιούλης, Σάκοτα και Ξανθόπουλος, η πεντάδα της ΑΕΚ. Το μάτς, 6,5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, πιέζει ο Τζέιμς στα όρια του φάουλ, ο Γκρίφιν θα το χρεωθεί. Είναι αυτό που είχε ζητήσει Νίκο Χατζή, ο Λουκαμπάνκι, όσο έχουν την πολυτέλεια να κάνουν φάουλ χωρίς να στέλνουν τους αντιπάλους τους στις βολές, να παίζουν πολύ επιθετικά στην άμυνα. Πρώτο φάουλ του Γκρίφιν και πρώτο ομαδικό της ΑΕΚ σε αυτήν την περίοδο. Νέο φάουλ, πάλι από τον Γκρίφιν, πάνω στον Ράφα Μινέιρο. Εδώ προσπάθησε να βγει από μπροστά για να κλέψει την μπάλα και υπέμπεσε στην παράβαση. Με 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Βαρεζάο επιστρέφει. Ο Τζέιμς είναι στο 5 για την ΑΕΚ, ο Χάντερ είναι στον πάγκο, αυτός θα πάει στο μαρκάρισμα του Βαρεζάου. Μαρκίνιος για 3, δεν είναι καλό το σουτ. Καλό μπλοκάο του Σάκοντα και του Τζέιμς, εύκολο rebound για την ΑΕΚ και τώρα Ξανθόπουλος οργανώνει την επίθεση της ελληνικής ομάδας. Σάκοντα, Ξανθόπουλος, ανεβαίνει ο Τζέιμς, δίνει screen. Σάκοντα, κόλλησε για λίγο εδώ η επίθεση της ΑΕΚ. Γκρίφιν από πολύ μακριά σε άστοχο σου τριών πόντων. Ο Μαρκίνιος μάζεψε ένα ακόμη rebound για τη Φλαμέγκο. Μαρκίνιος με το Σάκοτα. Παίζει ένας εναντίον ενός. Τον περνάει. Δεν υπάρχει φάουλ. Πάσα χαμηλά. Πήγε να κλέψει ο Μασιούλης. Δεν τα κατάφερε. Ο Τζέιμς το rebound.
Και τώρα Ξανθόπουλος, σκαστή πάσα για τον Γκρίφιν που θέλει να ευθυδιάσει, όχι. Σάκοτα, η προσποίηση, Τζέιμς με τον Βαρεζάο, ωραία πάσα για τον Μασιούλης, κάτω από το καλάθι ο Λιθουανός αστόχησε, επιμένει όμως, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει την κατοχή. Ο Ρωσέτο θα τρέξει στην άλλη πλευρά του γηπέδου, θα τροφοδοτήσει το Μαρκίνιος που θα πάρει το φάουλ. Από Σάκοτα, αρχικά και Μασιούλη στη συνέχεια, να δούμε σε ποιο θα το χρεώσουν οι διαιτές. Στο Σάκοτα τελικά, τρίτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Καλό φάουλ, γιατί είχε αφνιδιασμό η Φλαμέγκο. Από τη στιγμή που δεν ήταν αντιαθλητικό, καλό φάουλ. Κλέβει ωραία την επαναφορά ο Τζέιμς. Ευνηδιασμός της ΑΕΚ. Del Roy James, καλάθι και φάουλ. Παίρνει τη σκυτάλη από τον Τζόρνταν Θείοντορ ο Del Roy James. Τα έκανε όλα εδώ, έκανε το κλέψιμο, κατέβασε την μπάλα, γέστησε όλο το γήπεδο και έβαλε ένα goal foul. Πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε κολλήσει. 31-23, αν βάλει και τη βολή, θα ισοφαρίσει τη διαφορά των 9 πόντων που είχε νωρίτερα η ΑΕΚ. Με 28-19. Βλέπετε, πράγματι, 32-23, η ΑΕΚ έχει πάρει 16 πόντους συνολικά από λάθη της Φλαμέγκο. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, Βαρεζάο. Δεν μπόρεσε να κλέψει την μπάλα ο Μασιούλης, έκανε το φάουλ, τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ, από το επόμενο βολές για τη Φλαμέγκο. Εδώ ο Γιώνας Μασιούλης, ξαναβρίσκουν, είχε μειονέκτημα εδώ, υπήρχε μισμάτς, ξαναβρίσκουν τα μαρκαρίσματά τους. Ο Τζέιμς όμως θα χάσει εδώ το Βαρεζάο, που κάνει πάντα αυτά τα κοψίματα της κινήσης χωρίς την μπάλα, στις επαναφορές χρειάζεται προσοχή και σκοράρει εύκολα με το lay-up για το 32-25, φτάνει τους 11 πόντους. Ξανθόπουλος. Τζέιμς, Μασιούλης, εκτελεί αμέσως για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ. Ο Μινέιρος στο rebound και τώρα Μαρκίνιος. Ο Μπάλμπι που επέστρεψε στο μάτς. Ο Ξανθόπουλο κοντά του, δίνει σκρίνο Βαρεζάο. Μπάλμπι, κλέβει ο Ξανθόπουλος, ωραία αλληλοκάλυψη. Σάντρος. Ξανθόπουλος, Σάκοτα από μακριά, άστοχος τριών πόντων, ο Μπάλμπι μόνος του στο ριμπάν. 4 λεπτά ακόμα για το τέλος πρώτου ημιχρόνου. Διακοπή στο μάτς, μετά από σφύριγμα των διαιτητών, παρατηρήσεις στον πάγκο της ΑΕΚ. Κάποιος φώναξε προφανώς, οι οδηγίες του Λουκαμπάνκη. Και επαναφορά από τον Τζόναταν Ντος Σάντος. Βαρεζάο για τον Μπάλμπι. Ανεβαίνει ο Μαρκίνιος. Το κάνουν πολλές φορές αυτό. Μαρκίνιος, Ντος Σάντος. Βαρεζάο τώρα θα κλέψει βγαίνοντας από μπροστά ο Μασιούλης. Ξανθόπουλος. Τζέιμς. Σαντρός. Περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο. Φάουλ. Τέταρτο και για τη Φλαμέγκο. 3,5 λεπτά ακόμα. Με υπομονή σε αυτή την επίθεση. ΑΕΚ δεν ρίσκαρε να λέει από Ξανθόπουλος Νίκο Χατζή. Και ο Σαντρός χτύπησε. Διάβασε πολύ ωραία τη φάση. Δεν υπήρχε βοήθεια από πίσω και τον χτύπησε στα πόδια και κέρδισε ένα ωραίο φάουλ. Και η ΑΕΚ στον πόνους λοιπόν. Επιστρέφει ο Κάρλος Ολιβίνια με το νούμερο 16 στην πεντάδα της Φλαμέγκο. Η ΑΕΚ προηγείται με 7 πόντους. Έχει και την επίθεση για 14 δευτερόλεπτα. Ξανθόπουλος, Σάντρος, σκρίνα το Σάκοτα. Άλλη μια φορά η συνεργασία των δύο παικτών. Σάντρος στο πλάι, Del Roy James απέναντι στο Βαρεζάο. Δεν υπήρξε φάουλ με τη σύγκρουση των δύο σωμάτων. Αστόχησε εκτός ισορροπίας με το ένα χέρι ο James. Παρέμεινε το 32-25. Μπάλμπι, Ολιβίνια, Βαρεζάο με το James. Βαρεζάο γυρίζει,
Θα πετύχει καλάθι. 32-27 είναι σε πολύ καλή βραδιά ο Άντερσον Βαρεζάο. Φτάνει τους 15 πόντους. Μπορεί να μην πληγώνει ακόμα την ΑΕΚ, αλλά κάνει μεγάλο μάτς. Όντως, έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ό,τι έχει κάνει το έχει βγει μέχρι τώρα. Και πρέπει, πιστεύω, στο δεύτερο μήχρονο να κοιτάξουμε πώς θα περιορίσουμε. Πώς θα τον περιορίσουμε. Αστόχησε σε σου τριών πόντων ο Σανδρός. Ο Μπάλμπι τώρα για τη Φλαμέγκο που θέλει να εφηδιάσει. Βαρεζάο, που έφυγε η μπάλα. Επιμένει. Τζάμπολ. Η κατοχή είναι για τη Φλαμέγκο, γιατί η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, επανέφερε το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Εδώ είναι η διεκδίκηση. Και τον τζάμπολ που έδωσαν οι διαιτητές. Πράγματι, για τη Φλαμέγκο η επαναφορά. Κάμερες πάνω στον στάρ της Φλαμέγκο, τον πρώην NBA'er Άντερσον Βαρεζάο. Δώδεκα δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους στην επαναφορά του baseline. Μαρκίνιος, το κόψιμο του Βαρεζάο, το κλέψιμο όμως του Σανδρός. Πάσα ευνηδιασμού για τον Ξανθόπουλο. Από το πλάι ο Σάκοτα τελικά. Φυλάγεται τον Ξανθόπουλος. Έτσι κι αλλιώς είναι βραχής όμως και δεν είναι εύκολο να τελειώσει τέτοιες φάσεις. Αλλά έχει και το πρόβλημα τραυματισμού σήμερα. Δεν μπορεί να πατήσει γερά, γι' αυτό προτίμησε μια πάσα. Σανδρός, στη γωνία ο Μασιούλης. Εκτελεί για τρεις με τρομερή καμπύλη. Καταπληκτική εκτέλεση. Αυτό θύμισε Νίκο Χατζή. Όσο άμενα και να έχει επάνω στο σουτ, θα σουτάρει λίγο πιο ψηλά. 35-27, Βαρεζάο, double team. Ο Σανδρός θα βγάλει την μπάλα έξω από την πλάγια γραμμή. 9 δευτερόλεπτα για τη Φλαμέγκο. Στο σύν 8 η ΑΕΚ. Το μεγάλο τρίποντο του Λιθουανού. Ο Ντοσάντος στον πάγκο. Στη θέση του ο Ροσέτο. . 99 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Στο μεταξύ υπάρχει time out. Να πάρουμε μια ανάσα και εμείς και εσείς και επιστρέφουμε. Νιώθω περίεργα όταν με πλησιάζει. Δεν είναι σωστό να λέμε στους μεγάλους τι δεν πρέπει να κάνουν. Τα χέρια τους πήγαιναν σε περίεργα σημεία. Δεν θέλουν να πω τίποτα. Θα πούν πως απλώς έκαναν πλάτα. Θα ήθελα να κάνω καριέρα με τη βοήθειά του. Μόνο που με υποχρεώνει να κάνω πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτά. Το σύστημα 55 ή δεν θέλεις να το αποκαθίσεις στον αέρα, να το δούμε. Έχουμε και εμείς το φιβικό ένα 55 σύστημα, αλλά δεν ξέρω αν είναι ίδιο όμως. Λοιπόν, Βασίλης Ξανθόπουλος σε πρώτο πλάνο, επιστρέψαμε σε απευθείας μετάδοση με την αρένα Καριόκα από το Ρίο της Βραζιλίας. ΑΕΚ Φλαμέγκο. Το μεγάλο τελικό του διπυρωτικού κυπέλου, η ΑΕΚ προηγείται με 8 πόντους, 35-27. Επαναφορά με τον Ροσέτο για τη Φλαμέγκο. Και τώρα ο Μπάλμπι δίνει σκρίνο Βαρεζάο. Μπάλμπι πάει για το κλέψιμο, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Σανδρός. Και στη συνέχεια είναι αυτό που λέγαμε, πρέπει να προσέχει πάνω από τη Στεφάνη ο Τζέιμς, όσο είναι αυτός στο 5 και όσο είναι κάθεται δύσκολο, στο πάγκο, ναι. Χάντερ, γιατί έχει βάλει πολλά τέτοια καλάθια. Πάρα πολλά τέτοια καλάθια βαρετά. Είναι δύσκολη η δουλειά του κοντού, γιατί όταν μένει με τον ψηλό, ο ψηλός βγαίνει για να κόψει τον κοντό που πάει να κάνει τον drive και η δουλειά του κοντού από πίσω για να κρατήσει το κορμί αυτό είναι λίγο δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και σπρώξιμο πολύ εκεί. Για εκείνες τον πόνους μετά το κερδισμένο φάουλ του Ξανθόπουλου. Μέσα η πρώτη βολή, 36-29.
2 στις 2, 37-29, αποκαθίσταται η διαφορά των 8 πόντων. Έκανε τη δουλειά του ο Ξανθόπουλος, ξεκουράστηκε, πήρε ανάσες ο Θείοντορ. Και ακόμη 80 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Λιβίνια για τον Μαρκίνιος, Μπάλμπι, Μαρκίνιος, ο Σαντρός τώρα με τον Βαρεζάο. Ο Λιβίνια μέχρι το Λέια, 37-31. Διάβασε πολύ σωστά την άμυνα της ΑΕΚ ο Κάρλος Ολιβίνια. Προσποιήθηκε ότι θα πασάρει στο Βαρεζάο. Βρήκε ανοιχτή διάβαση. Δύο κατοχές για την ΑΕΚ. Μία για τη Φλαμέγκο πριν από το ημίχρονο. 37-31. Σαντρός. Ματσιούλης, φάουλ, βολές. Καλό. Καλό διάβασμα. Πολύ έξυπνο. Πολύ έξυπνη κίνηση. Έχει πήγε πόνους, Βολόνια. Έτσι ακριβώς. Πρώτο φάουλ του Μαρκίνιος. Εδώ ξανά. Close out επίθεση από τον Γιώνας Μασιούλης. Και της έμεινε μια ολόκληρη επίθεση. Εύστοχος ο Λιθουανός, 38-31. Μασιούλης, πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Έβαλε και τις δύο βολές, θα πάει στον πάγκο με 11 πόντους, 2-4 δίποντα, 1-2 τρίποντα, 4-4 βολές. Ο Γιώνας Μασιούλης έχει 11 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής. 39-31. Μπάλμπι πίσω από το σκριν του Βαρεζάου. Μπάλμπι, βγήκε ο Χάντερ με δυναμικό χετζάουτ, βγάζει την μπάλα έξω από την πλάγια γραμμή. Ο Βαρεζάου με 15, πρώτο σκόρερ για τη Φλαμέγκο. Πάλι ο Βαρεζάο με τα κοψίματα που σας λέγαμε στις επαναφορές. Με το Χάντερ τώρα. Τον σταματάει ο Χάντερ. Επιμένει ο Λιβίνια. Με σούτ εκτός ισορροπίας. Ένα τυχερό καλάθι. Ορειβατικό. Αναπήδησε δύο φορές η μπάλα. Έπεσε μέσα για το 39-33. Μια ολόκληρη επίθεση για την ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπετε 13 πόντους έχει η Φλαμέγκο από δεύτερες ευκαιρίες, δεύτερες επιθέσεις. Σαντρός, Θείοντορ, δοκιμάζει σου τριών πόντων. Ναι, Τζόρνταν Θείοντορ, ιδανικό τελείωμα. Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο, στο μεγάλο τελικό του διπλωτικού. Ο Τζόρνταν Θείοντορ, καυτός σήμερα, διαμορφώνει το 42-33 και ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της ΑΕΚ. Την είχε άλλες δύο φορές στη διάρκεια του μάτς. 28-19 και 32-23 και κλείνει το ημίχρονο Νίκο Χατζή με 42-33. Ο Θείοντορ κάνει μεγάλο μάτς, όπως έχει 9 πόντους, όπως μεγάλο μάτς κάνει ο Μασιούλης με 11. Βοηθάει πάρα πολύ και ο Τζέιμς με 8. Ένα συνολικό σχόλιο, ενώ βλέπουμε και τα στατιστικά για τις δύο ομάδες, με την ΑΕΚ να έχει 40% στο τρίποντο, 47% στο δίποντο και πολύ καλό ποσοστό σήμερα στις βολές, 89%, ένα συνολικό σχόλιο για το πρώτο μισό. Ναι, φαίνεται ότι η ομάδα ελέγχει το ρυθμό. Όταν η Φλαμέγκο πήγε να μας στάσει, εμείς αντιδράσαμε σωστά και αυτά τα δύο σούτ του Μασιούλης και του Θείοντορ πιστεύω ότι μας ανεβάζει τώρα την ψυχολογία για το δεύτερο ημίχρονο, να μπούμε εξίσου πάρα πολύ δυνατά. Αυτή όμως είναι η μισή ιστορία του αγώνα. Ποτέ ένα μάτς, και το έχουμε δει αμέτρητες φορές, δεν τελειώνει στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ όμως μοιάζει να έχει περισσότερη ποιότητα από τη Φλαμέγκο, συμφωνείς? Έτσι, ναι, το είπαμε και πριν λίγο μεταξύ μας αυτό το πράγμα, ότι φαίνεται ότι εννοείται ότι η ομάδα έχει περισσότερο βάθος από τη Φλαμέγκο και μακάρι να συνεχιστεί έτσι και να αυτοί που μπαίνουν από τον πάγκο να δίνουν ωραίο ρυθμό στην ομάδα και να μην πέφτει καθόλου ο ρυθμός μας και στην άμυνα αλλά και στην επίδεση. Και είναι και το χαρακτηριστικό της ΑΕΚ αυτό το Final Four, να έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές, να παίρνει πόντους την Παρασκευή από το δεύτερο rotation, σήμερα από τους βασικούς, προεξάρχοντος ασφαλώς του Θείοντορ, αλλά και οι υπόλοιποι δεν πήγαν πίσω. Ο Μασιούλης, για παράδειγμα, κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του ever με την ΑΕΚ, από τότε που ήρθε στην ΑΕΚ.
Είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή να έχει πολλά χαρτιά στα χέρια του και να μπορεί να κουμαντάρει όλους αυτούς τους καλούς παίκτες που ανά πάσα στιγμή δεν μπορείς να τους αφήσεις ελεύθερους, θα σου κάνουν τη ζημιά. Και έχει rotation 10 παικτών ο Λούκα Μπάνκι και με αυτό να ολοκληρώσουμε για το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιήσει τον Μωραΐτη και τον Γιαννόπουλο. Όλοι οι άλλοι έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Μόνο δύο παίκτες από τη δωδεκάδα που λογικά θα χρειαστούν και αυτοί στο δεύτερο ημίχρονο για να δώσουν κάποιες ανάσες στους εντός εισαγωγικών βασικούς, έτσι, γιατί δεν υπάρχουν σε αυτή την ΑΕΚ τουλάχιστον, σε αυτή τη δωδεκάδα βασική και αναπληρωματική. Σίγουρα πρέπει να είναι έτοιμοι όσο χρειαστεί να μπουν μέσα στο παιχνίδι, να δώσουν αυτό που πρέπει για ένα λεπτό, για δύο λεπτά, για δέκα λεπτά όσο παίξουν, για να κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ομάδα εκείνη τη στιγμή που θα μπουν. Τι θα χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να το προσφέρουν στην ομάδα για να κερδίσουμε. Νίκος Χατζής στο σχολιασμό, Βαγγέλης Ιωάννου στην περιγραφή. Τίποτα άλλο, φίλες και φίλοι, για το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ 42, Φλαμέγκο 33. Η ΑΕΚ, κάτοχος του Basketball Champions League, απέχει 20 αγωνιστικά λεπτά από την κατάκτηση του πρώτου διηπειρωτικού κυπέλου της ιστορίας της. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημίχρονου. Sports, το νέο αθλητικό κανάλι. Μόνο σπορ, μόνο στην ΕΡΤ. Αρτόζα 2019. Εδώ ζυμώνεται το μέλλον. 22 με 25 Φεβρουαρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση Forum. Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ. Ό,τι θέλεις, το πιο ψαραδέλεις. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι να παθιαστείτε. Να συγκινηθείτε. Να πανηγυρίσετε. Betshop.gr. Μέγας χορηγός της Basket League 2018-2019. Αυτή θα είναι η χρονιά μας. Όταν ένας άντρας κάνει ένα απλό συνάχι λίγο πιο δραματικό από ότι είναι, δείξτε κατανόηση. Είναι αγοροσυνάχι και έχετε σύμμαχο. Δώστε του Ρονάλ. Το Ρονάλ δρά άμεσα και ανακουφίζει από το μπούκωμα και την καταρροή. Νιώστε και οι δύο καλύτερα με Ρονάλ. Ρονάλ. Και ξεμητήστε ελεύθερα. Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ. Ό,τι θέλεις, το πιο ψαραδέλεις. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11. Η ραδιοτηλεόραση της τέχνης. Του πολιτισμού. Του αθλητισμού. Της είδησης. Της ιστορίας. Των προσώπων. Είναι πάλι εδώ. Κάθε εβδομάδα δωρεάν για όλους. Ραδιοτηλεόραση ξανά. ΕΡΤ παντού. Σου είπα ότι μ' αρέσεις, το είπα. Είμαι τελείως έτοιμη να κάνω έρωτα μαζί σου. Γιατί πρέπει να αρχίσεις τη συζήτηση, δεν σου είπα όχι. Περνούν μαζί μια νύχτα πάθους. Είναι αυτό αρκετό? Φράγκι και Τζόνι, του Τέρενς Μακνάλι. Μια γυναίκα και ένας άντρας κάτω από το φως του φεγγαριού. Φράγκι και Τζόνι. Ένα έργο για τον έρωτα που αξίζει να κυνηγήσεις και να του παραδοθείς. Μια παρουσίαση της παράστασης Φράγκι και Τζόνι. Στην εκπομπή «Σαν μαγεμένη». Δευτέρα στις 8 το βράδυ στην ΕΡΤ 2.
Από το θεατρικό σανίδι στην ιστορική μνήμη. Οι μεγαλύτερες προσωπικότητες της ελληνικής σκηνής. Τα πιο σημαντικά έργα του Παγκοσμίου Θεάτρου που απαθανάτησε η τηλεοπτική κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης. Το θέατρο της Δευτέρας. Ο θεσμός που άνοιξε τις πόρτες του θεάτρου στο τηλεοπτικό κοινό. Φεύγει σήμερα για την Αθήνα. Παρακάλεσε τον να πάει ο ίδιος να μιλήσει του Λομπάρδου, να του το θυμίσει. Όχι καλά, λες, θα πάω στο καζίνο να τον έβρω και μην μικραίνεσαι. Τη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ, το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρενας, του Γρηγορίου Ξενόπουλου, στην ΕΡΤ 2. Τα απογεύματα δεν παίζω πια μπάλα. Στο Αιγαίο. Βράδυ, με καιρό και δεν πας για ψάρεμα. Έχεις μπροστά σου ένα σπίτι, το οποίο πλέον είναι μόνο συντρίμια. Ένας άνθρωπος είναι θαμμένος με στο χιόνι. Ξέρεις ότι έχεις μόνο 15 λεπτά. 15 λεπτά για να τον ξεθάψεις από εκεί πέρα μέσα. Τα απογεύματα δεν παίζω πια μπάλα. Αλλά δεν μου λείπει κιόλας. Λοιπόν, πάω για τρέξιμο. Έρχεσαι? Τρέξιμο. Γιατί? Μας κυνηγάει κανείς. Να πάθουμε κανένα διάστρεμα, θέλεις να τρέχουμε μετά? Για τέτοια είμαστε. Έλα, άραξε τώρα, άστα. Στη μάχη κατά του καρκίνου, ο καλύτερος φίλος σου είναι η πρόληψη. Αθλήσου και διατήρησε ιδανικό βάρος. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Η θάλασσα δεν είναι ελεγχόμενη. Πρέπει να βλέπεις και να ακούς. Να είσαι πάντα σε γρήγορση. Το να βουτάς σε άγνωστα νερά είναι σαν να οδηγείς με μάτια κλειστά. Άνοιξε τα μάτια σου. Όλοι μαζί έχουμε μόνο ένα στόχο. Καμία άλλη απώλεια στις ελληνικές θάλασσες. Δωρεάν εκπαίδευση για την ασφάλεια στη θάλασσα και τις πισίνες. Με δράσεις και παιχνίδια, αλλά και μέσω e-learning. Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα στον άνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της γειτονιάς σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις. Ήρθα να σου μιλήσω για το ίντερνετ. Ναι, και πώς να είσαι ασφαλής αυτό, αλλά βλέπω ένα κατάλληλη στιγμή. Θα πούμε πράγματα που δεν πρέπει να πούμε, καταλήξουμε σε καυγά. Γι' αυτό θα έρθω να δω τι βλέπεις, να σου δώσω και ένα φιλάκι. Πολύ ωραία, ε. Άντε, γεια, ε. Αυτός είσαι εσύ. Αυτή είναι η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, οι συνάδελφοί σου, οι ασθενείς σου, οι γείτονές σου. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θες να προστατεύσεις. Είσαι άνω των 60 ετών, πάσχεις από κάποιο χρόνιο νόσημα, είσαι έγκυος ή εργαζόμενος στον τομέα της υγείας. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Το εμβόλιο είναι η ασφαλέστερη μέθοδος προστασίας κατά της γρίπης. Εμβολιάσου, προστατεύσου και προστάτευσε τους γύρω σου. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Γραμμή επικοινωνίας 210-5212-054. Υπουργείο Υγείας. Dear Diary, I'm in love. Χαίρομαι πάντα όταν τον συναντώ. Ο Φίβος Δελιβοριάς σε ένα καινούριο ραντεβού. Έχω μια ιδέα, μια ταράτσα θέλω να φτιάξω. Συναντώ φίλους. Γυρνάω τον χρόνο πίσω κάθε φορά. Ένα τέτοιο ζω με τον Θωμά Μοσχόπουλο, την Άννα Μάσκα, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη. Κάνω μια δουλειά που μπορεί για 5, 6, 7, 8 ώρες την ημέρα να με κάνει να ξεχνιέμαι. Όταν έφυγε ο άντρας μου,
που δεν ήξερα πώς να πληρώσω ενίκιο, να φροντίζω παιδιά, πώς να πάρω παμπάς, γάλα και τέτοια. Ναι, αλλά ακόμη, Άιλανδε, λες ράγκη, δεν είναι τσιγκρή, είναι τάπη. Ναι, μάνε, ναι, θα τσόνω μάλλον για έτσι όσο έτσι να τσόνω. Ένας πρόσφυγας δεν κάνει ποτέ την επιλογή να μην έρθει. Δεν είναι μια συνειδητή επιλογή ότι okay, ξύπνησα μια ωραία μέρα και τι να κάνω, ας πάω στην Ευρώπη για να ζήσω. Ο πρόσφυγας φεύγει γιατί πρέπει να σωθεί. My family all is Orthodox. And he didn't want I married Muslim, but myself I married. So I cannot go Ethiopia. I can go, but I am having problem with my daughter. If I take her back, sometimes happen. Φορτώνεις εδώ από αλπίδα, ενέργεια, δύναμη, γλώσσα, βοήθεια γενικά και μετά σου αφήνουν να φύγεις να πάρεις τον δρόμο σου. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι σε απευθείας μετάδοση με το Ρίο της Βραζιλίας και την Αρένα Καριόκα 1 για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού του διπυρετικού κυπέλου της FIBA. Η ΑΕΚ με πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο προηγείται της Φλαμέγκο, της οικοδέσποινας Φλαμέγκο με 42-33, πάντα μαζί με τον Νίκο Χατζή στην περιγραφή και το σχολιασμό του αγώνα. Ο Άντερσον Βαρεζάο με 15 πόντους και 9 rebound ήδη, ο πολυτιμότερος παίκτης από την πλευρά της Φλαμέγκο. Για την ΑΕΚ τρεις παίκτες έχουν ξεχωρίσει, ο Μασιούλης με 10 πόντους, ο Θείοντορ με 9 και ο Τζέις με 8. Όσο ήμασταν εκτός αέρα, Νίκο, εμείς είχαμε την τύχη να ακούσουμε, να δούμε και να ακούσουμε τι είναι στα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Και είναι πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα, πολύ περισσότερο σε αυτό το επίπεδο, να έχει παίκτες όπως ο Τζόρνταν Θείοντορ. Απόντος του Λούκα Μπάνκι από το δωμάτιο, είχε σηκωθεί όρθιος και εξηγούσε στους υπόλοιπους, λες και είναι χρόνια στην ΑΕΚ, ότι πρέπει να παίξουν στο δεύτερο ημίχρονο αυτός και οι συμπαίκτες του, λες και το σκορ είναι 0-0, και μάλιστα τους καθοδηγούσε, όπως είδαμε και ακούσαμε εμείς όσο οι τηλεθεατές έβλεπαν διαφημίσεις, και για το ενδεχόμενο να παίξει Φλαμέγκο ζώνη, τι πρέπει να κάνουν ακόμα και στο ενδεχόμενο που αντιμετωπίσουν, που βρουν μπροστά τους μια ζώνη από την βραζιλιάνικη ομάδα. Τρομερό, δεν είναι? Για έναν παίκτη που είναι λίγο καιρό στην ομάδα. Ναι, ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα λίγα λεπτά που μένουν μόνοι τους οι παίκτες στο ημίχρονο πριν πει ο προπονητής, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικά λεπτά, γιατί κάποιος παίκτης παίρνει την πρωτοβουλία και λέει 2-3 πράγματα που πρέπει να προσέξουν. Το έκανε ο Τζόρνταν Θείοντορ. Σηκώθηκε μετά ο Ξανθόπουλος, έδωσε high five σε όλους και ακολούθησε τρίτος ο Σάντρος. Δίνουμε αυτά τα παρασκηνιάκια μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Σηκώθηκε ο Σάντρος και πήγε στον Ντέλροι Τζέιμς και του έδειχνε πώς πρέπει να κάνει στο Βαρεζάο block out για να μην χαθούν άλλα rebound. Διότι τα 9 προφανώς, που έχει πάρει είναι πάρα πολλά. Τα 9 είναι πάρα πολλά και τα συνολικά, Νίκο, 22 που έχει η Φλαμέγκο στο πρώτο ημίχρονο είναι πάρα πολλά. Έναντι μόλις 10 rebound της ΑΕΚ. Χάντερ, Τζέιμς, Μασιούλη στη γωνία για τρεις. Είναι εύστοχος και πάλι ο Γιώνας Μασιούλη σε τρομερό μάτς. 14 υπότιτλοι με 2-3 τρίποντα και το μεγαλύτερο προβάδισμα της ΑΕΚ. 35-33 προβάδισμα 12 πόντων. Ναι, ναι, κάνει πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Μασιούλης και έχει βάλει αυτά τα τρίποντα, είναι ένα και ένα. Εδώ γιατί, το φάουλ του Χάντερ πάνω στο Βαρεζάο. Γιατί είναι δύσκολα σουτ με άμυνα. Η ΑΕΚ στο συν 12 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Βαρεζάω. Ράμος πίσω από το σκρίν του Βαρεζάω, η πάσα στη γωνία. Πάρα λίγο το λάθος, διόρθωσαν. Βαρεζάω. Λάθος τώρα από τον Άντερσον Βαρεζάω. Θείοντορ πάσα εφηδιασμού. Σάντρος με ταμπλό, το lay-up. 47-33. Πάσα λέιζερ, μισού γηπέδου. Τζόρνταν Θείοντορ στο Σάντρος και η ΑΕΚ στο συν 14. Η ΑΕΚ θέλει να καθαρίσει το μάτς από την τρίτη περίοδο. Μπάλμπι. Στου τριών πόντων εύστοχο. Η
για τη Φλαμέγκο. Κατεβάζει την διαφορά με τον Νέσμπιτ στους 11-47-36. Χάντερ, το χαϊλό δεν θα βγει, αλλά ο Θείοντορ διορθώνει. Είναι και εκεί. Θείοντορ, πάσα έξω. Χάντερ, το κεντρικό διάδρομο απέναντι στον Βαρεζάο που τον σταματάει καθαρά. Τρομερή άμυνα εδώ του Άντερσον Βαρεζάο. Ο Χάντερ ζητάει φάουλ, τίποτα. Λένε διαιτές και τεχνική ποινή στο Βινς Χάντερ που διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στην τελευταία φάση. Μια βολή και η μπάλα για τη Φλαμέγκο απ' έξω. Να εδώ ο Αμερικανός έντερ του κεφάλου Μαρκίνιος στη βολή της τεχνικής ποινής. 47-37. Καλύπτουν γρήγορα διαφορά 4 πόντων. Ήταν το μεγαλύτερο προβάδισμα της ΑΕΚ το 47-33. Μπάλμπι με το Σάντρος. Μπάλμπι. Οι προσποιήσεις, η πάσα για τον Βαρεζάο και καλάθι 47-39. Τράβηξε όλη την άμυνα πάνω του ο Μπάλμπι. Ο Βαρεζάο με αυτό το καλάθι έφτασε τους 17 πόντους. 5 η ασίστ του Μπάλμπι. Χάντερ πάλι με τον Βαρεζάο. Χάντερ ούτε τώρα. Μπάλμπι φάουλ από τον Σάντρος. Ο Χάντερ πρέπει να επανεξετάσει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του. Όχι, ίσως, απλά έχει δυσκολευτεί. Ίσως το έχει πάρει όχι, και λίγο προσωπικά. Πάει στο κατά μέτωπο αυτό που πάνω παίζει στο Βαρεζάο. Έχουν παίξει αλλαγές και δεν έχει βρει την πάσα για να συνεχίσει το σύστημα και έμεινε στα χέρια του και δύο φορές πήρε την πρωτοβουλία να πάει να χτυπήσει τα πόδια του Βαρεζάου και δεν βγήκε, δεν έβαλε καλάθι. Αυτό είναι. Τον ανάγκασε η άμυνα της Φλαμέγκο να πάει σε αυτή τη λύση. Νέσμπιτ. Μαρκίνιος. Μαρκίνιος μένει με τον James μπροστά του τώρα. Θέλει να τον περάσει και να τελειώσουμε. Λέει up James, καταπληκτικό stop. Delroy James φιλοδόρησε με μια αυτοκρατορική τάπα εδώ τον Μαρκίνιος. Επαναφορά για σου τριών πόντων του Μαρκίνιος, εύστοχο. 47-42. Από τους 14 κόβει τη διαφορά στους 5 η Φλαμέγκο και ξαναμπαίνει στο μάτς. Δεν πρέπει να τους αφήνουμε να σουτάρουν μόνοι τους. Κάνε ένα ωραίο σύστημα, έμεινε μόνος του και σούταρε. Πρέπει να είμαστε πιο κοντά στην άμυνα για να μην πάρουν αέρα από τα τρίποντα που βάζουν. James, ωραία κίνηση και καλάθι. 49-42. Μια ανάσα στην επίθεση της ΑΕΚ την ώρα που έτρεχε ένα καλό σερί Φλαμέγκο. Στους 10 πόντους ο James. Πολύ καλή δουλειά του Σαντρός πάνω στον Μπάλμπι. Δεν τον αφήνει να κοιτάξει το καλάθι. Μπάλμπι επιμένει βέβαια. Μένει τώρα ο Τζέιμς κοντά του. Ο Μπάλμπι θα πασάρει για ένα σουτ τριών πόντων. Άστοχο. Του Ράμος. Και τελικά η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Εδώ ο Ντέρικ Ράμος με το νούμερο 9 και ο Ντελρόι Τζέιμς. Κοιτάξτε, απελπιστικά άστοχο το σουτ και η διεκδίκηση. Μπάλα για την ΑΕΚ αφού έλξε και ο χρόνος επίθεσης των 24 δευτερολέπτων. Δεν είχε βρει στο σουτ του Ράμος Στεφάνη. 3 φάουλ για την ΑΕΚ, κανένα για τη Φλαμέγκο στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Η ΑΕΚ στο σύν 7. Για όσους συνδεθήκατε τώρα μαζί μας, για όσους ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας, η ΑΕΚ νωρίτερα προηγήθηκε και με 14 πόντους, 47-33. Κοιτάξτε τα λάθη. Δεν ξέρω αν η κάρτα είναι σωστή. Πάντως φαίνεται μόλις ένα λάθος της ΑΕΚ, 14 της Φλαμέγκο στο μάτς. Και κάπως έτσι καλύπτεται και η τεράστια διαφορά στα rebound. Έχει 26 rebound η Φλαμέγκο και μόλις 10 η ΑΕΚ. Μασιούλης και πάλι εύστοχος από τη γωνία. Εδώ ο Λιθουανός που κάνει απίστευτο μάτς για το συν 10 της Ένωσης, 52-42. Ο Μασιούλης στους 17 με 3 στα 4 τρίποντα.
Το καλύτερο παιχνίδι του με την ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό του διπλωτικού. Βγαίνει μπροστά το Βαρεζάο, κλέβει και την μπάλα. Στη συνέχεια κάνει λάθος πάσα ο Ντελόι Τζέιμς προς τον Τζόρνταν Φίοντορ Μπάλμπι. Νέσμπιτ. Μπάλμπι. Νέσμπιτ από το πλάι στο Βαρεζάο η μπάλα. Βαρεζάο γυρίζει εκτός ισορροπίας, είναι εύστοχος, 52-44. Ο Βαρεζάο κρατάει μόνος του όρθια την Φλαμέγκο. Έχει 19 πόντους μέχρι τώρα. Τζέιμς. Σάντρος. Ο Μασιούλ στο χαμηλό πόστ. Με τον Βαρεζάο κοντά του. Τον τραβάει έξω. Σάντρος για τον Τζέιμς. Δεν ήταν καλή η πάσα. Ο Τζέιμς έβγαλε την μπάλα. Δύο συνεχόμενα λάθη για την ΑΕΚ. Φωνές από τον Λούκα Μπάλκι τώρα. Ο Ντοσάντο στην πεντάδα της Φλαμέγκο. Εδώ Βαρεζάο. 5 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπάλμπι. Και ο Σάκοντα στην πεντάδα της ΑΕΚ. Πάνω στο Μαρκίνιος τώρα. Βαρεζάο. Πάει για το κλέψιμο ο Θείοντορ, δεν ολοκληρώνει. Μπάλμπι. Πίσω από το σκρίν του Βαρεζάο. Μπάλμπι με τον Τζέιμς. Να κλέβει την μπάλα. Η πάσα ευθυδιασμού για το Θείοντορ. Θείοντορ στέκεται, εκτελεί με το ένα χέρι από τα 4 μέτρα. Άλλο ένα τζορντανικό. Τζόρνταν Θείοντορ, 52 και 2-54. Η πόντη της ΑΕΚ ξαναπροηγείται με διψήφια διαφορά. Διαφορά 10 πόντων. Time out από τον Γκουστάβο Κόντι, τον προπονητή της Φλαμέγκο. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και σε ένα λεπτό τα ξαναλέμε. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι να παθιαστείτε, να συγκινηθείτε, να πανηγυρίσετε. Betshop.gr, μέγας χορηγός της Basket League 2018-2019. Αυτή θα είναι η χρονιά μας. Αρτόζα 2019. Εδώ ζυμώνεται το μέλλον. 22 με 25 Φεβρουαρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση Forum. Όταν ένας άντρας κάνει ένα απλό συνάχι ή λίγο πιο δραματικό από ό,τι είναι, δείξτε κατανόηση. Είναι αγοροσυνάχη και έχετε σύμμαχο. Δώστε του Ρονάλ. Το Ρονάλ δρά άμεσα και ανακουφίζει από το μπούκωμα και την καταρροή. Νιώστε και οι δύο καλύτερα με Ρονάλ. Ρονάλ. Και ξεμητήστε ελεύθερα. Εδώ η μίνι σύσκεψη των παικτών της ΑΕΚ. Ο Φράνκο Μπάλμπι από την άλλη πλευρά δεν έχει φανεί πολύ σήμερα, έχει μείνει στους 6 πόντους και το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Νίκο Χατζή, η ΑΕΚ μπορεί να έχει χάσει 16 rebound, μάλλον να έχει 16 rebound λιγότερα από τη Φλαμέγκο. Έχει 10 συνολικά η Φλαμέγκο, έχει 26. Ωστόσο, έχει 13 assist και 9 κλεψίματα και έτσι εξηγείται και το συν 10 πέρα από το καλό ποσοστό που έχει και στα σου τριών πόντων. Συνεχίζει να σουτάρει με ένα ποσοστό κοντά στο 50%. 8 στα 17, 47%. Ναι, είναι, παίζει πολύ δυνατά στην άμυνα. Χρησιμοποιεί τα χέρια οι παίκτες της ΑΕΚ και έχουν καταφέρει και στο low post να βγουν μπροστά και να κάνουμε πολύ ωραία κλεψίματα και έτσι να αφαιρέσουμε κάποιες επιθέσεις από την ομάδα της Φλαμέγκο. Και αυτό μας έχει δώσει ένα προβάδισμα. Μπάλμπι. Δυσκολεύεται και πάλι, Βαρεζάο, στη γωνία η πάσα του. Δεν πρόλαβε να εκτελέσει, ακόμα και αν έμπαινε δεν θα μετρούσε. Δεν πρόλαβε να εκτελέσει ο Μαρκίνιος, του έμεινε η μπάλα στα χέρια, έληξε ο χρόνος επίθεσης. Εδώ τα λάθη, 3 για την ΑΕΚ, 17 για τη Φλαμέγκο. Άλλη μια πολύ καλή άμυνα με σωστό rotation, έμεινε μπάλα στα χέρια τους. Θείοντορ για το Μασιούλης. Σαντρός, Θείοντορ από το πλάι για τρεις, σημάδευσε το σίδερο, ο Βαρεζάο στο μακρινό rebound. Και τώρα ο Μπάλμπι. Φάουλ του Θείοντορ. Μόνο η ΑΕΚ έχει φάουλ σε αυτή την περίοδο. Ήταν το τέταρτο ομαδικό για την Ένωση. Κανένα η Φλαμέγκο.
και αυτό από τα ανεξήγητα. Κυνηγάει στο σκορ και δεν παίζει τέτοια άμυνα που να την φθείρει. Δεν πιέζει τόσο πολύ. Μπάλμπι για τρεις. Ξαναπιάνει δουλειά. 3 στα 3 τρίποντα έχει. Συνολικά 9 πόντους. 0-3 δίποντα. 54-47. Δεν πρέπει να βρει ρυθμό. Θείοντορ. Έχει περάσει το Λαρετζάκι στην πεντάδα. Σάεκ. Θείοντορ. Στέκεται στην κορυφή της ρακέτας. Εκτελεί για 2. Δεν θα εστοχίσει, αλλά ο Τζέιμς ήταν εκεί για το επιθετικό rebound και το κερδισμένο φάουλ που θα τον στείλει στην γραμμή για 2 βολές. Στην άκρη, στην court side, στην σειρά των επισήμων, σηκώνονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ, οι διοικητικοί παράγοντες ΑΕΚ και χειροκροτάνε σε τέτοιες φάσεις, τους είδαμε και νωρίτερα. Εδώ ήταν ένα παλικαρίσιο επιθετικό rebound του Ντελόι Τζέιμς. Τρεις παίκτες δίπλα του. James έφτασε τους 11 πόντους και με 2 στις 2 βολές τώρα ανεβάζει την διαφορά στους 9 για την ΑΕΚ. 56-47, 3,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Μπάλμπι αφήνει για τον Dos Santos. Ο Μινέιρο για τον Μαρκίνιος, αυτός από τα 7,5 μέτρα αστόχησε. Κι άλλο rebound από τον James. Θείοντορ. Σάκοτα. Λαρετζάκης. Λαρετζάκης από το κεντρικό διάδρομο, αδύνατη πλευρά. James. Σάκοτα, Θείοντορ. Υπάρχει χρόνος για την επίθεση. Το βλέπει ο Θείοντορ, δεν βιάζεται. Θείοντορ, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Η Σταυρωτή στον Ολιβίνια. Με το ένα χέρι εκτέλεση. Φάουλ υπάρχει. 2 βολές. Χειροκροτήματα το Λουκαμπάκη. Με πολύ υπομονή ο Τζόρνταν Θείοντορ τώρα, Νίκο Χατζή. Ναι, ναι, πήρε. Έπαιξε το ψηλό στα πόδια μετά το πικ που έκανε ο Σάκοτα. Και κέρδισε ένα πολύ σημαντικό φάουλ, 2 βολές. Αλλαγές για τη Φλαμέγκο, Ροσέτο και Βαρεζάο στην πεντάδα της. Τζόρνταν, Θείοντορ, με 11 πόντους μέχρι τώρα, στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Μέσα η πρώτη. Η ΑΕΚ στο συν 10. 57-47. Και η δεύτερη. 58-47. Θείοντορ στους 13. Έχει και 5 ασίστ. Παίζει 22 λεπτά. Για τον Dos Santos, ξανά Μαρκίνιος, περνάει από την άμυνα του Σάκοτα. Καλάθι και φάουλ. Εδώ δεν μπόρεσε με τα πλάγια βήματα ο Σάκοτα να αντιμετωπίσει τον Μαρκίνιος που σκόραρε, πήρε και το φάουλ για τη συμπληρωματική βολή. 58-49, δεύτερο φάουλ του Σάκοτα. Το έμεσο τρίποντο και 58-50. Θείοντορ. Μασιούλης. Ωραία σκαστή πάσα για τον Τζέιμς που όμως δεν κράτησε την μπάλα στα χέρια του. Ροσέτο. Πάσα χαμηλά, Μινέιρο, Ροσέτο, Μαρκίνιος από τα 8 μέτρα τώρα, το πλάι. Αστόχησε, επιθετικό rebound από τον Νέσμπιτ, Ροσέτο για τη νέα επίθεση. Φλαμέγκο, Μινέιρο, Μαρκίνιος, νέα επίθεση από χαμηλά. Αστόχησε, ο Τζέιμς τώρα καθάρισε τη φάση. Λαρετζάκης κατεβάζει την μπάλα. Μασιούλης από το πλάι. Θείοντορ με το Ροσέτο. Βοηθάει με σκηνο Τζέιμς. Θείοντορ θα του περάσει την μπάλα.
James, σάρκωτα μέσα στην κυκλοφορία με ταμπλό αστόχησε αλλά έχει πάρει φάουλ, δύο βολές. Ωραία η πάσα του Ντελρόι James, θα μπορούσε το maximum να πάρει εδώ ο σάρκωτα. Ναι, έκοψε σωστό χρόνο και πήρε την assist από τον James και κερδίσαμε δύο βολές. Δεν έκανα τίποτα, λέει ο Ντοσάντος, έχουν διαφορετική άποψη οι διαιτές. Ο αρχηγός ΣΑΕΚ στην γραμμή. Για να δούμε τι κάνει η ΑΕΚ στις βολές σήμερα. Έχει ένα ποσοστό 92,3%, 12 στις 13. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιχνίδι που κρίνει τρόπαιο για έναν μεγάλο τελικό. 58-50. Όπως και τα τρίποντά μας είναι πάρα πολύ καλά. Κοντά στο 50% σταθερά, τώρα είναι στο 45%. Μόλις η δεύτερη άστοχη βολή της ΑΕΚ σήμερα. Βάζει τη δεύτερη ο Σάκοντα, 59-50. Με 7 πόντους μέχρι τώρα ο Ντούσαν Σάκοντα. 90 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Η ΑΕΚ ελέγχει τα πράγματα αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμη το παιχνίδι. Ο James πήγε να κλέψει, το εκμεταλλεύεται ο Βαρεζάο, πάει μέχρι το layup, αστόχησε. James το rebound, Λαρετζάκης, 3-3, Σαντρός, περιμένει και τους υπόλοιπους. Και καλά κάνει, δεν έχει λόγο να βιάζεται τώρα η ΑΕΚ, Θείοντορ. Με το Ράμος, Θείοντορ τον πέρασε σαν σταματημένο. Τζόρνταν Θείοντορ, 61-50. Στους 15 ο Θείοντορ, τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο, Βαρεζάο. Μαρκίνιος, Μπάλμπι, σουτριών πόντων, εύστοχο τώρα από τον Τέρι Κράμος, 61-53. Αυτό είναι το παιχνίδι τους, είναι καλή σουτέρ. Θείοντορ, ένα ακόμη κερδισμένο φάουλ, δεν υπάρχει καλάθι στη συνέχεια, είναι το τέταρτο ομαδικό της Φλαμέγκο. Ξανά. Προσπάθεια του Τζόρνταν Θείοντορ που κάνει απίστευτα πράγματα στον σημερινό τελικό. Το Σάντος γύρισε στον αγώνα. Αλλαγή για τον Μπάλμπι. Ο Ροσέτο στη θέση του. Θείοντορ τώρα. Μία επίθεση λογικά για κάθε ομάδα στο τέλος του περίοδου. Θείοντορ. Θείοντορ με τον Έσμιθ. Θείοντορ τον περνάει. Με ταμπλό. Ένα ακόμη καλάθι από τον Τζόρνταν Θείοντορ. 63-53 στους 17 ο Θείοντορ. Όλος ο χρόνος τώρα για τη Φλαμέγκο. Μαρκίνιος. Το Τζέιμς μετά την αλλαγή. Νέσμιθ. Ροσέτο με το Θείοντορ. Ροσέτο κλέβει ο Θείοντορ. Επιμένει ο Ροσέτο. Νέσμιθ με ταμπλό. 63-55 τέλος τρίτης περιόδου. Η ΑΕΚ είναι στο σύν 8. Γρήγορα σε διαφημίσεις και ερχόμαστε με το σχόλιο του Μίκου Χατζή. Sports, το νέο αθλητικό κανάλι. Μόνο σπορ, μόνο στην ΕΡΤ. Μασιούλης 17, Θείοντορ 17, James 12. Οι τρεις διψήφοι της ΑΕΚ, Νίκο Χατζή. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει βρει σκόρ από τρεις παίκτες. Και εντάξει, ο Θείοντορ ξέχωρα τα τρίποτα του Μασιούλης. Ο Θείοντορ είναι και οργανωτής. Χτυπάει εκεί που πρέπει κάθε φορά. Είτε θα πασάρει σωστά, είτε θα εκτελέσει. Κάποια ξεσπάσματα από την Φλαμέγκο, αλλά όχι σταθερά καλή απόδοση και κυρίως ατομικές ενέργειες, έτσι. Ναι, έτσι. Φαίνεται ότι τους δυσκολεύουμε πάρα πολύ στην άμυνα. Είναι πάρα πολύ διαβασμένη η άμυνά μας. Και σίγουρα δεν βάζουν εύκολα καλάθια.
πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Είναι ένα τελευταίο δεκάλεπτο, πρέπει να τα δώσουμε όλα με καθαρό μυαλό για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο. Μερικά ωραία στιγμιότυπα από την τρίτη περίοδο. Η ΑΕΚ κρατάει μια καλή απόσταση, όχι ακόμα, απόσταση ασφαλείας από τη Φλαμέγκο. Ο Μασιούλης και ο Θείοντορ σε καταπληκτική βραδιά και όλα έτοιμα για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο στον τελικό του διυπηρετικού κυπέλου. Στον τελικό του Final Four του Ρίο της Βραζιλίας. Ευθεία σύνδεση με την Αρένα Καριόκα 1. Η ΑΕΚ προηγείται 63-55. Η Φλαμέγκο έχει την πρώτη επίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο. Μαρκίνιος, η σταυρωτή στο Χάντερ. Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τον Βαρεζάο. Έκλεψε ο Σαντρός. Πάσα εφηδιασμού του Θείοντορ για τον Λαρετζάκη. Καλάθι και φάουλ από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζει η ψυχή της ΑΕΚ. Γιαννούλης Λαρετζάκης στον εφηδιασμό παίρνει το maximum. Goal and one που λένε και οι Αμερικανοί. Και μία βολή. Μετά από μία καλή άμυνα που μας βγήκε σε κλέψιμο πάλι, εκτελέσαμε κατευθείαν στον εφηδιασμό και βάλαμε ένα goal foul. Έτσι. Εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ διέβλεψαν, διείδαν την σκέψη των γηπεδούχων που ήθελαν και πάλι να τροφοδοτήσουν τον Βαρεζάο. Και έτσι βγήκε πολύ ωραία στην γραμμή τα της πάσας ο Σαντρός και έκλεψε την μπάλα. Έμεσο τρίποντο από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη για το 66-55. Σταθερά η ΑΕΚ κρατάει μια διαφορά λίγο κάτω, λίγο πάνω από τους 10 πόντους. Έχει προηγηθεί και με 14, 47-33. Τώρα προηγείται με 11, 66-55. 9,5 λεπτά για το φινάλε. Νέο σου τριών πόντων, άστοχο τώρα. Ο Θείοντορ δεν μπορεί να σώσει την κατοχή. Ο Ντέρικ Ράμος αστόχησε. Η κατοχή όμως είναι και πάλι για τη Φλαμέγκο. Θα έχει 14 δευτερόλεπτα να τα τρίποντα. 44% για την ΑΕΚ, 8-18, 7-17, 41% για τη Φλαμέγκο. Και ο Μπάλμπι που γύρισε στον αγώνα. Με τα τρίποντα θα ζήσουν, με τα τρίποντα θα πεθάνουν. 66-55. Την Παρασκευή η Φλαμέγκο είχε 16 στα 29 τρίποντα. Στην εύκολη νίκη επί των Austin Spurs. Μαρκίνιος. Η ΑΕΚ όμως είναι διαβασμένη σήμερα και παίζει καλή περιφερειακή άμυνα. Μπάλμπι, η σταυρωτή πάνω στο Θείοντορ που πάει να του κλέψει την μπάλα. Κρατάει την κατοχή ο Μπάλμπι, αλλά θα κάνει λάθος πάσα. Πάλι ο Θείοντορ πίεσε σωστά την μπάλα, Νίκο Χατζή. Και ανάγκασε τον Μπάλμπι να βγει να κάνει αυτό το λάθος. Να μην βρει χώρο να τον περάσει και μετά να κάνει αυτό το λάθος. 19ο λάθος για τη Φλαμέγκο. Η ΑΕΚ έχει μόλις 4. Χάντερ, Θείοντορ, Λαρετζάκης, πάει από το κεντρικό διάδρομο, lay-up, Γιαννούλης Λαρετζάκης, ήταν να βάλει το πρώτο και μετά βρίσκει ρυθμό και σκοράρει κατά βούληση. Γιαννούλης Λαρετζάκης μεγαλώνει το προβάδισμα για την ΑΕΚ και υποχρεώνει με αυτό το lay-up τον Γουστάβο Κόντι να καλέσει time-out. Η ΑΕΚ προηγείται με 68-55. Άλλη μία μικρή διακοπή. Αυτός είσαι εσύ. Αυτή είναι η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, οι συνάδελφοί σου, οι ασθενείς σου, οι γείτονές σου. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θες να προστατεύσεις. Είσαι άνω των 60 ετών, πάσχεις από κάποιο χρόνιο νόσημα, είσαι έγκυος ή εργαζόμενος στον τομέα της υγείας. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Το εμβόλιο είναι η ασφαλέστερη μέθοδος προστασίας κατά της γρίπης. Εμβολιάσου, προστατεύσου και προστάτευσε τους γύρω σου. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Γραμμή επικοινωνίας 210-5212-054. Υπουργείο Υγείας. Μοιάζει με Λερναία Ήδρα απόψε η ΑΕΚ, Νίκο Χατζή. Δεν ξέρουν ποιον να πρωτομαρκάρουν, ποιον να πρωτοφυλάξουν. Τώρα ήρθε από τον πάγκο και έκανε τη διαφορά ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, παίρνοντας τη σκυτάλη από Μασιούλης, από Θείοντορ, από Ντέλροι Τζέιμς. Έχει πολλές επιλογές, έχει πολυφωνία η ΑΕΚ στην επίθεση, μοιράζει πολλές ασίστ, έχει 14 ασίστ ήδη. Και παρότι χάνει τα rebound, έχει κλέψει 10 φορές την μπάλα και έχει δώσει 14 ασίστ και κρατάει ένα ποσοστό κοντά στο 45% τώρα στο τρίποντο.
για αυτή τη διψήφια διαφορά των 13 πόντων. Ναι, αυτό που είπαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, είπαμε ότι η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο βάθος σε σχέση με τη Φλαμέγκο και αυτό το αποδεικνύει σίγουρα και ο Λαρετζάκης που μπήκε μέσα και ήταν πανέτοιμος για να μπορέσει να δώσει σωστές λύσεις στην επίθεση. Και αυτή η φάση ήταν χαρακτηριστική. Τρίπλη τιμή έγινε στο τέλος όταν τελείωνε ο χρόνος για να υποχρεωθεί ο Λιβίνια να πετάξει την μπάλα με το ένα χέρι απλώς για να την ξεφορτωθεί. Έτσι, άλλη μια πολύ καλή άμυνα. Η άμυνα μας δουλεύει πάρα πολύ σωστά και γι' αυτό έχει αναγκάσει αυτή τη στιγμή Φλαμέγκο να μην παίρνει τα εύκολα σουτ που επιδιώκει να βγάλει λύσεις για το τρίποντο, αλλά δυστυχώς δεν έχουν βγει αυτά τα σουτ σήμερα. Χάντερ από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Μετά την πάσα του Λαρετζάκη και φάουλ του Ξανθόπουλου, το πρώτο τσάκι σε αυτή την περίοδο για να μην βρει προϋποθέσεις ευθυνδιασμού η Φλαμέγκο. Εδώ ο Ξανθόπουλος πάνω στον πάλπι. Πρώτο φάουλ για τον Βασίλη Ξανθόπουλο, 8 λεπτά ακόμα στον τελικό του Final Four του διπλωτικού κυπέλου στο Ρίο της Βραζιλίας. ΑΕΚ 68, Φλαμέγκο 55. Μπάλμπι στην επαναφορά για τον Μαρκίνιος, κοντά του είναι ο Σαντρός. Κλέβει την μπάλα και ο Χάντερ θα του την ξαναδώσει. Σαντρός, το κάρφωμα στον εκβιασμό. 70-55 και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά για την ΑΕΚ. Το Σάντος απαντάει γρήγορα, 70-57. Το συν 15 νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της Ένωσης στον τελικό. Χάντερ, Ξανθόπουλος. Θα δοκιμάσει για τρεις αφού έμεινε αφύλακτος. Ο Μπάλμπι μετά το rebound της Φλαμέγκο. Σκρίνα του Βαρεζάο. Πάσα στο πλάι ο Λιβίνια με το Χάντερ. Πάσα χαμηλά μέσα στην κυκλοφορία. Ντο Σάντος. Μπάλμπι προσποίηση. Κλείνεται. Ο Λιβίνια την πλάγια γραμμή. Αστόχησε ο Λαρετζάκης με καλό μπλοκάουτ. Παίρνει το rebound. 70-57. Η ΑΕΚ ελέγχει πλήρως την κατάσταση. 7 λεπτά ακόμη. Λαρετζάκης. Σάκοτα. Ξανά Λαρετζάκης. Χάντερ. Λαρετζάκης δοκιμάζει για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Ο Λιβίνια στο rebound. Μπάλμπι τώρα. Μπάλμπι ωραίες τρίπλες. Φάουλ. Πριν πασάρει στον Μαρκίνιος. Δεύτερο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ. Εδώ είναι η φάση και το καθαρό φάουλ του Χάντερ. 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντο Σάντος στην επαναφορά. Μπάλμπι με το Σάντρος. Βαρεζάο, εύκολη υπόθεση. Το lay-up βρέθηκε εκεί με τον Ξανθόπουλο. 70-59. Κάτι ρισκάρει. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει η άμυνα, έτσι δεν είναι Νίκο? Έτσι ακριβώς, έχει προσαρμοστεί η άμυνα επάνω στο τρίποντο μετά το pick and roll και από εκεί πέρα κάποιες στιγμές να υπάρχουν τα κενά μέσα στη ρακέτα που θα φας και τέτοια καλάθια. Αλλά θα κρατήσουμε το μικρόφωνο για να ακούσουμε αν μπορέσουμε και τις οδηγίες του Λουκαμπάκη σε αυτό το time out. You know what we want to target. Let's execute. Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος μας. Ας το εκτελέσουμε σωστά αυτό που σας ζητάω, λέει ο Λουκαμπάκη. This offense is a flash up. Local flash up. Αυτή η επίθεση είναι flash up, χωρίς να τη φωνάξετε την επίθεση, τους λέει. Θέλει να εφηδιάσει την Φλαμέγκο. Ναι, ίσως το έχουν κάνει scouting και ξέρουν το σύστημα. Προφανώς ξέρουν, δεν υπάρχουν μυστικά σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουν τα συστήματα της ΑΕΚ και αυτό του λέει μη φωνάξετε το σύστημα που θα παίξουμε. Μετά από ένα time out μπορεί να το κάνεις αυτό έτσι. Γιατί ξέρουν οι παίκτες ακριβώς τι θα παίξουν. Βαρεζάο με 21 πόντους, 11 rebound, ο κορυφαίος Φλαμέγκο, αλλά δεν πληγώνει, τουλάχιστον για την ώρα, δεν πληγώνει την ΑΕΚ. Από έναν παίκτη είναι πολύ δύσκολο να χάσει μια ομάδα, έτσι δεν είναι Νίκο? Σίγουρα, σίγουρα. Χρειάζεσαι περισσότερες λύσεις. 70-59, ο Λαρετζάκης στην επαναφορά για τον Θείοντορ, 6,5 λεπτά. Χωρίζουν την ΑΕΚ από την κατάκτηση του διπυρωτικού κυπέλου.
Σάκοτα, ωραία προσποίηση. Με το ένα χέρι εκτελεί. Είναι εύστοχος. 72-59. Πανέμορφη προσπάθεια από τον Ντούσαν Σάκοτα. Η ΑΕΚ στο συν 13 και πάλι. Ρωσέτο, δίνει σπίνο Βαρεζάο. Ρωσέτο, πάσα έξω. Μπάλμπι, Ολιβίνια για τρεις. Εύκολο rebound του Λαρετζάκη. Και τώρα ο Θείοντορ, αργά αργά για την ΑΕΚ. Θείοντορ. Διαδοχικά σκρίνα από Χάντερ και Σάκοτα που βγαίνει έξω, εκτελεί. Θα στοχίσει ο Χάντερ, μαζεύει το επιθετικό rebound. Λαρετζάκης για τον Θείοντορ, νέα ευκαιρία της ΑΕΚ. Θείοντορ, αντίθετα από το σκρίν του Χάντερ, Θείοντορ για τρεις. Τζόρνταν Θείοντορ για το μεγαλύτερο προβάδισμα. Προβάδισμα 16 πόντων τώρα της ΑΕΚ, 75-59. Ο Θείοντορ στους 20 πόντους. Το πιο κρίσιμο σημείο, η ΑΕΚ ανοίγει την διαφορά. Μπάλμπι, φάουλ του Χάντερ, δεν κοστίζει, τρίτο φάουλ. Είναι τέταρτο προσωπικό του, αν δεν έχω κάνει λάθος. Αλλά τώρα πια φαίνεται πως ο χρόνος είναι με το μέρος της ΑΕΚ. Πράγματι τέταρτο προσωπικό φάουλ του Χάντερ. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα πλέον, Νίκο Χατζή, γιατί μένουν μόνο 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Τον αντικαθιστά για καλό και για κακό ο Λουκα Μπάνκι, έτσι πρέπει να κάνει. Βέβαια, μα δεν είναι. Αλλά η διαφορά είναι ήδη στους 16, είναι μια απόσταση ασφαλείας. Μα και ο Τζέιμς κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, ένας αντικαθιστά τον άλλον άξια. Άστοχο τρίποντο, επιθετικό rebound του Ντοσάντος. Ο Θείοντορ κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ρωσέτο. Τζόρνταν Θείοντορ, τον βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε πώς έβαλε καθαρά τα χέρια του πάνω στην μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την κατοχή. Η Φλαμέγκο θα επαναφέρει για 9 δευτερόλεπτα επίθεση. Και ο Μασιούλης ξανά στον αγώνα με την ΑΕΚ στο συν 16. Τελευταίο πεντάλεπτο, Μαρκίνιος, άμεση εκτέλεση για 3, άστοχο το σούτ. Μάζεψε το ριμπάνο ο Σανδρός και ο Θείοντορ, μεγάλος ηγέτης της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Θείοντορ, το Μπάλμπι διώγνει τους υπόλοιπους, θα παίξει ένας εναντίον ενός. Ανεβαίνει τώρα ο Μασιούλης για ένα fake screen. Ανοίγει στο πλάι, παίρνει την μπάλα. Μασιούλης εκτός ισορροπίας από την baseline. Αστόχησε το rebound μακριά από τον Ρωσέτο. Αφήνει αυτός για τον Μπάλμπι. Κοντά του ο Σαντρός που έχει κάνει τρομερή δουλειά πάνω του. Το Σάντος για τρεις. Μόνο τρίποντα μπορούν να εκτελέσουν. Το μακρινό rebound είναι του Θείοντορ για την ΑΕΚ. 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Τίποτα, μα τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την ΑΕΚ από την κατάκτηση του διπυρωτικού. Θείοντορ, 75-59. Τεράστια εμφάνιση από όλους όσοι έπαιξαν σήμερα. Κοιτάξτε τι κάνει ο Θείοντορ και πάλι. Άλλο ένα τζορτανικό. Ο Θείοντορ στους 22. Η ΑΕΚ προηγείται με 77-59. Και βλέπετε τους ανθρώπους του Κορτσάκη πώς πανηγυρίζουν από τώρα. Η ΑΕΚ είναι παγκόσμια, παρότι μένουν 4 λεπτά για το φινάλε. Διακοπή για διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω σε ένα λεπτό. Νιώθω περίεργα όταν με πλησιάζει. Δεν είναι σωστό να λέμε στους μεγάλους τι δεν πρέπει να κάνουν. Τα χέρια τους πήγαιναν σε περίεργα σημεία. Δεν θέλω να πω τίποτα. Θα πούν πως απλώς έκαναν πλάτη. Θα ήθελα να κάνω καριέρα με τη βοήθειά του. Μόνο που με υποχρεώνει να κάνω πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτά. Από ένα χρόνο, το ίδιο Σαββατοκύριακο ακριβώς, η ΑΕΚ κατακτούσε το κύπελο στην Κρήτη. Ένα χρόνο μετά η ΑΕΚ παίρνει παγκόσμιο τίτλο, Νίκο Χατζή. Τολμώ να το πω, 4 λεπτά πριν από το τέλος, δεν νομίζω ότι η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί. Η κατάσταση πλέον είναι μη αναστρέψιμη για τη Φλαμέγκο. Εντάξει, τι να πούμε, είναι μεγάλος άθλος αυτά που πετυχαίνει η ομάδα. Έχει
Έχει γίνει δουλειά τόσα χρόνια για να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα τρόπαια. Η ομάδα λειτουργεί σωστά σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορεί να φτάνει να παίζει έναν τελικό και να τον κατακτά. Είναι άξια και δίκαια σήμερα να πάει έτσι όπως πάει το μάτς, να τελειώσει όμορφα. Δίκαια πιστεύω ότι πρώτα Θεός κατακτάμε το τρόπαιο. Ένα μείγμα καλών Ελλήνων παικτών και σπουδαίων ξένων παικτών. Σήμερα οι κορυφαίοι είναι οι τρεις ξένοι. Ο Μασιούλης με το καλύτερο παιχνίδι του από τη μέρα που ήρθε στην ΑΕΚ, με 17 πόντους και πολύ καλή στατιστική. Και οι δύο μεταγραφικές προσθήκες του χειμώνα. Ο Ντέλροι Τζέιμς με τους 12 πόντους στη δεύτερη θητεία του στην ΑΕΚ. Και ασφαλώς ο πολυτιμότερος παίκτης εδώ δέχεται ένα χτύπημα και θα αποσυρθεί για λίγο από τον Τζόναθαν το Σάντος. Ο Τζόνταν Θείοντορ με τους 22 πόντους χτύπησε στο πρόσωπο. Οι Βραζιλιάνοι έχουν νεύρα από εδώ και πέρα. Ενώ οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει το δικό τους πάρτι στις κερκίδες. Δεν ξέρω αν περνάνε οι φωνές τους μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Πάντως στα δικά μας αυτιά φτάνουν οι αχές τους. Εδώ το χτύπημα του Ντος Σάντος. Και κοιτάζουν οι διαιτητές αν θα χρεωθεί με αντιαθλητικό. Το έχουν οι Βραζιλιάνοι φαίνεται. Μνημονεύσανε εκείνη την χρησιμοποιούν δυνατά τους αγώνες να φαίνεται εδώ. Εντάξει, δεν ήταν επίτηδες. Όχι, αλλά δεν χρειάζεται και τέτοια δύναμη, τέτοιο πάθος τώρα που όλα έχουν κρυφθεί. Μνημονεύσαμε την άτυχη στιγμή που ζήσει με τον Βαρεζάο, τώρα ένας άλλος. Ο Τζόναταν Ντος Σάντος, κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Εδώ. Με ποιο τρόπο χτυπάει ο Τζόνταν Θείοντορ. Είχε πασάρει. Συζητάνε οι δύο διαιτητές, δεν είναι σίγουροι, έχουν αμφιβολία, άρα μάλλον θα δώσουν απλό φάουλ, δεν θα το θεωρήσουν εσκεμμένο. Για να δούμε όμως. Όχι, αντιαθλητικό δείχνει. Αποφάσισαν τελικά αντιαθλητικό. Υπερίσχυσε η άποψη του αντιαθλητικού και οι συστάσεις τώρα, γιατί χρησιμοποίησε τους αγώνες του ενώ είχε πασάρει ο Τζόρνταν Θείοντορ. 77-59, 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλι. Δύο βολές, γιατί ο Θείοντορ τραυματίστηκε και πήγε στον πάγκο από τον αρχηγό της ομάδας, τον Ντούσαν Σάκοτα, και επαναφορά για την ΑΕΚ. Διψήφιος και ο Σάκοτα πλέον, με την πρώτη εύστοχη βολή, φτάνει τους 10 πόντους. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Και η δεύτερη μέσα. Και η επαναφορά για την ΑΕΚ που προηγείται πλέον με 20 πόντους. Ξανθόπουλος, Σάκοτα, Τζέιμς, Λαρετζάκης και Σαντρός. Πεντάδα της ΑΕΚ σε αυτό το χρονικό σημείο. Ξανθόπουλος, Τζέιμς, ωραία πάσα, Σαντρός, άλλη μία για τον Λαρετζάκη. Το χτύπημα της κόμπρας, Γιαννούλης Λαρετζάκης, 82-59. Πανηγύρισε μπροστά στους επισήμους της ΑΕΚ με συγκεκριμένες γροθιές. Ντος Σάντος με το ζόρι έφτασε η μπάλα Στεφάνη. Η ΑΕΚ θριαμβεύει στο Ρίο επί της Φλαμέγκο και απέχει 3 αγωνιστικά λεπτά από την κατάκτηση του διπυρωτικού κυπέλου. Σάκοτα, Λαρετζάκης στη διείσδυση, πέφτοντας με ταμπλό, ξαναχτυπάει η κόμπρα. 84-59, πλατεία χαμόγελα από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και τους υπόλοιπους. Ντος Σάντος ένα τρίποντο που δεν πληγώνει την ΑΕΚ. 84-62, το σύν 25 νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Η ΑΕΚ την κρίσιμη ώρα
πάτησε τον γκάζι και η Φλαμέγκο έφαγε απλώς τη σκόνη της. Λατζάκης προσπίθηκε για τρεις, έδωσε στο Σαντρός. Σάκοτα αφύλακτος από την κορυφή. Άστοχος των τριών πόντων. Τώρα πλέον όλα έχουν κρυφθεί. 2,5 λεπτά για το φινάλε. Ροσέτο, Μινέιρο, Μπάλβι με τον Σαντρός που μπορεί να μην έβαλε τους πόντους του Φίοντον, του Μασούλης, του Τζέμς, του Λαρετζάκη, του Σάκοτα και των υπολείπων, αλλά έκανε τρομερή δουλειά απέναντι στον Μπάλβι. Εδώ είναι μία από τις λίγες φάσεις που τον έχασε. Ο Ξανθόπουλος τραυματίστηκε. Ο Πρεσέντσι ήταν ο παίκτης που σκόραρε, ενώ ο Ξανθόπουλος παραπάτησε και πάλι, είναι στο τραυματισμένο πόδι του. Κοιτάξτε, υποβασταζόμενος θα φύγει. Είπαμε ότι έσυξε τα δόντια για να παίξει σήμερα. Στη θέση του επιστρέφει ο Τζόρνταν Θίοντον. Μένουν 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Κρατάμε το μικρόφωνο πάντα με τον Νίκο Χατζή. Νίκο, δεν υπάρχει υστερήσας από την πλευρά της ΑΕΚ. Έπαιξαν 10 παίκτες και οι 10 έδωσαν το 110%. Δεν έχουν αγωνιστεί μόνο ο Μωραΐτης και ο Γιαννόπουλος. Ναι. Όλοι οι άλλοι έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Για να ακούσουμε τον Λουκο Μπάνκι. Φώναζε να μην αφήσουν καθόλου στη Φλαμέγκο την ευκαιρία να κάνει εύκολες επιθέσεις. Θέλει μέχρι το τέλος η ΑΕΚ να πιέσει. Τώρα βέβαια μη ζητάτε να μεταφράσουμε τις οδηγίες του Γουστάβο Κόντι. Μόνο το pick and roll καταλάβαμε από αυτά που έλεγε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. 84-64 η ΑΕΚ προηγήθηκε και με 25. Κρεσέντσι και Ροσέτο, ο Λαρετζάκης, ο Νέσμπιτ. Ο Λαρετζάκης έφτασε πολύ γρήγορα τους 10 πόντους. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 25, τώρα προηγείται με 20. 2 λεπτά ακόμη. Ο Θίοντορ επέστρεψε στον αγώνα. Ένα ζον πρέσ τώρα από τη Φλαμέγκο. Μασιούλης, Σαντρός με τον Κρεσέντσι. Σαντρός, Τζέιμς. Σαντρός από το πλάι. Τελειώνει ο χρόνος. Εκτός ισορροπίας είναι εύστοχος ο Χάουαρτ Σαντρός. 86-64 και ακόμη 100 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ντο Σάντος, ένα σου τριών πόντων άστοχο. Η μπάλα δεν βρήκε ούτε Στεφάνη. Ο Ροσέτο για τον Ντο Σάντος. Ούτε τώρα με το ζόρι βρήκε η μπάλα. Τζέιμς, πάσα ευθυνδιασμού πολύ δυνατή για τον Λαρετζάκη. Ακόμα 85 δευτερόλεπτα. ΑΕΚ 86, Φλαμέγκο 64. Βλέπετε και τα λάθη, μόλις 5 για την ΑΕΚ, 20 για τη Φλαμέγκο. Ροσέτο στέκεται, εκτελεί για 3, είναι εύστοχος. 86-67. Πάλι πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Σκαλοπάτι ο Θίοντορ. Θα περάσει στο κέντρο, θα πασάρει στο Λαρετζάκι. Με υπομονή οι παίκτες της ΑΕΚ ξοδεύουν τα δευτερόλεπτα. Λαρετζάκης έκλεψε την μπάλα Λουιβίνια. Κρεσέντσι στον ευθυνδιασμό. Άστοχο σουτ. Ο Ντο Σάντος δεν μπόρεσε να πάρει το rebound. Σαντρός στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Λαρετζάκης, Μασιούλης, Σαντρός. ΑΕΚ 86, Φλαμέγκο 67. Τελευταίες φάσεις, τελευταίες στιγμές. Οι στιγμές της ΑΕΚ. Ο Τζέιμς εκτελεί για 2, είναι άστοχος. Φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Η μπάλα για την Φλαμέγκο και ακόμα 32 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Η αλλαγή του Θίοντορ με το Μωραΐτη. Λογικά θα μπει και ο Γιαννόπουλος τώρα. Πράγματι θα πάρει και αυτός την συμμετοχή στον μεγάλο τελικό. Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν στήσει πραγματικό πάρτι στις κερκίδες του γηπέδου. Δεν τους βλέπετε εσείς, τους ακούμε εμείς. Λογικά κάποια στιγμή η κάμερα θα τους δείξει. Ροσέτο, ένα τελευταίο σουτ τριών πόντων
στόπ από τον Μασούλη. Ο Μασούλης έκοψε το σούτ τριών πόντων. Η Φλαμέγκο επιμένει, θα κάνει και αυτό το σούτ ενώ έχουν κρυθεί τα πάντα. Η μπάλα θα μπει στο καλάθι, 86-70. Ήταν σούτ τριών πόντων. Και από τη στιγμή που έκανε αυτά τα σούτ η Φλαμέγκο, λογικά ο Λούκα Μπάγκη, ο Μπάγκη μπορεί να κάλεσε time out. Και πράγματι αυτό έχει συμβεί. Έχει ζητηθεί time out. Ο Λούκα Μπάγκη δείχνει και τους υπόλοιπους παίκτες να έρθουν όλοι μέσα. Προφανώς το έκαναν σκόπιμα, επειδή πήραν όλες τις προσπάθειες ενώ είχε τελειώσει το παιχνίδι οι αντίπαλοι τους. Και τώρα ζητάει από όλους να το αφιερώσουν στον Τράγκαν Τσάκοτα. Μια μεγάλη στιγμή σε αυτό το τελικό, στο Final Four του διπυρωτικού κυπέλου. Το time out το πήρε όχι απλώς για να πικάρει την Φλαμέγκο, το πήρε κυρίως για να αφιερώσει την κατάκτηση του διπυρωτικού κυπέλου στον Τράγκαν Τσάκοτα ο Λούκα Μπάγκη. Πολύ ωραίες στιγμές. Πολύ πάει και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης κοντά στον Τράγκαν Τσάκοτα, τον προπονητή που συνέδεσε δύο πολύ μεγάλες εποχές στην ιστορία της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα του 2002 και την διπλή κατάκτηση των κυπέλων πέρυσι, το ελληνικό κύπελο και το τρόπο του Basketball Champions League. Τώρα κάποιες εξηγήσεις από τον Λούκα Μπάγκη στον συνάδελφό του τον Γκουστάβο Κόντι. Όλα έχουν κρυθεί. Ο Μπάγκη έκανε τη μεγάλη χειρονομία παρά το ότι παρεξηγήθηκαν οι Βραζιλιάνοι, που όμως δεν θα έπρεπε να παρεξηγηθούν, γιατί και αυτοί έκαναν τις τελευταίες επιθέσεις ενώ το μάτς ήταν στους 20 πόντους, για να ευστοχήσουν στον τρίποδο που διαμορφώνει το 86-70. Η ΑΕΚ απόψε γεύεται για πρώτη φορά στην ιστορία της μια παγκόσμια δόξα. Είναι η δική της στιγμή. Θα πάρει ένα παγκόσμιο τίτλο, κατακτά το πρώτο διπυρωτικό κύπελο της ιστορίας της και γίνεται έτσι η τρίτη ελληνική ομάδα που παίρνει αυτό το τρόπαιο, μετά τον Παναθηναϊκό το 1996 και τον Ολυμπιακό το 2013. Η ΑΕΚ είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2019. Βλέπετε εδώ τους τριαβευτές του Λούκα Μπάγκη στο Ρίο της Βραζιλίας, στην Αρένα Καρδιόκα, εκεί που έγινε το Ολυμπιακό τουρνουά το 2016. Η ελληνική ομάδα θριαμβεύει σήμερα και κερδίζει την οικοδέσποινα, τη γηπεδούχο Φλαμέγκο, με 86-70. Fair and square που λένε και οι Αμερικανοί. Πολύ καθαρά και απολύτως δίκαια, Νίκο Χατζή. Έτσι, δίκαια νίκη, δίκαιο το τρόπαιο που πήρε η ΑΕΚ. Είναι σπουδαία στιγμή για την ιστορία της ομάδας. Για πρώτη φορά παίρνουμε αυτό το τρόπαιο και πιστεύω ότι όλοι είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι που ζούμε αυτή τη στιγμή. Απίστευτη εμφάνιση από τον Γιώνας Μασούλης με 17 πόντους, από τον Ντελρόι Τζέιμς με 12, αλλά κορυφαίος όλων ο Τζόρνταν Θείοντορ με 22 πόντους και με απίστευτα τζορντανικά ανήμερα των γενεθλίων του ενός και μοναδικού Μάικλ Τζόρνταν, μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα Τζόρνταν της ΑΕΚ, ο Τζόρνταν Θείοντορ της χαρίζει ουσιαστικά το τρόπαιο, το παγκόσμιο τίτλο, το διπυρωτικό κύπελο, με 86-70 εκτός έδρας κατακτά τον τίτλο αυτό η ΑΕΚ, και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι μια ιστορική στιγμή και τα ονόματα όλων των παικτών της θα γραφτούν με χρυσά γράμματα την ένδοξη ιστορία της Ένωσης. Ο Γιαννόπλος πήρε συμμετοχή, ο Τζέιμς είχε 12 πόντους, ο Λαρετζάκης 10, ο Μαθιούς 17, ο Μωραΐτης πήρε συμμετοχή, ο Γκρίφιν δεν σκόραρε στα 6 λεπτά που έπαιξε, ο Χάντερ είχε 4 πόντους, ο Σάκοτα, ο μεγάλος αρχηγός ΣΑΕΚ 11, ο Σαντρός 8, αλλά εκμηδένισε ουσιαστικά τότε που η μπάλα έκαιγε ή τέλος πάντων που το μάτς κρινόταν, τον Φράνκο Μπάλμπι, τον δαιμόνιο γκάρ της Φλαμέγκο. Ο Τζόρνταν Θείοντορ, τι να πούμε για αυτόν, ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού με 22 πόντους, με 5-6 τρίποντα, με 3-6 τρίποντα, με 3-4 βολές, με 5 ασίστ, τα έκανε όλα. Ο Τσαλμπούρης δεν σκόραρε στα 6 λεπτά που έπαιξε, ο Ξανθόπουλος πέτυχε 2 πόντους από βολές. Και ο Λούκα Μπάγκη που έκανε τη μεγάλη κίνηση, τη μεγάλη χειρονομία, τη μεγάλη αφιέρωση λίγο πριν από το φινάλε σε αυτό το παιχνίδι, κάλεσε time out και αφιέρωσε και ζήτησε και από τους παίκτες του
να δείξουν τον Dragan Σάκοντα, τον αρχιτέκτονα αυτή της ομάδας, τον άνθρωπο που την δημιούργησε, τον άνθρωπο που την επανέφερε στην κορυφή με τους δύο τίτλους πέρυσι, το ελληνικό κύπελο και το τρόπαιο του Basketball Champions League, για να παίξει και στο διπυριωτικό φέτος ένα χρόνο αργότερα η ΑΕΚ και να το κατακτήσει, να προσθεθεί δηλαδή στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ ως τρίτη ελληνική ομάδα που κατακτά αυτόν τον τίτλο. Σε ένα Final Four που έγινε στην Βραζιλία με διαφορετικές συνθήκες, με ομάδες που παίζαν διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, Νίκο Χατζή, εντελώς διαφορετικό μπάσκετ, η ΑΕΚ προσαρμόστηκε την Παρασκευή, ακόμα καλύτερα έπαιξε την Κυριακή και ισοπαίδωσε και τις δύο ομάδες, και την πρωταθλήτρια Αργεντινής και την πρωταθλήτρια Βραζιλίας. Έτσι και τη Σαν Λορέντζο και τη Φλαμέγκο. Έτσι αποδείχτηκε το επίπεδο της ομάδας μας, έδειξε αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι το προπονητικό team είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τις δύο ομάδες, ειδικά στον τελικό σήμερα η άμυνά μας ήταν για σεμινάριο, γιατί δεν έδωσε καθόλου, ξέχωρα από 2-3 περιπτώσεις που έδωσε εύκολα σουτ στο τρίποντο. Ήταν σωστές οι αλλαγές, το rotation στην άμυνα ήταν πάρα πολύ δυνατό και αυτό αποδεικνύει και στο κάποιο διάστημα είχαν βάλει 4 πόντους σε 5-6 λεπτά. Με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης όλοι οι παίκτες του Λούκα Μπάνκι, με χέρι αλφάδι από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, είχαν 90% στις βολές, με 42% στο τρίποντο, 10 στα 24 τρίποντα, με 15 assist 11 κλεψίματα. Και με 11 κλεψίματα. Παρότι έχαναν τα rebound κάποια στιγμή, με την άμυνα, με τη συγκέντρωση, με την επιθυμία, το πάθος, την ενέργεια που έβγαλαν για 40 λεπτά, κατάφεραν να απλοποιήσουν τα πράγματα και να μετατρέψουν ένα, όπως φαινόταν τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, ανταγωνιστικό παιχνίδι σε υγιεινό περίπατο στο τέλος για την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, το σχολιάσαμε και μόνοι μας εδώ, ότι είπαμε ότι κάποια στιγμή η ΑΕΚ, η Φλαμέγκο είναι κοντά στο σκορ, αλλά κάποια στιγμή θα κάνει η ΑΕΚ ένα ξέσπασμα και θα φύγει η διαφορά. Έτσι φαινόταν ότι θα γίνει, γιατί η κλάση της ομάδας είναι ανώτερη από την Φλαμέγκο και όντως έτσι έγινε. Βλέπουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα του παιχνιδιού. Ο καθένας σήμερα από τους παίκτες της ΑΕΚ εκτέλεσε το πλάνο σωστά. Είχε το ρόλο του. Ο Σαντρός, για παράδειγμα, τον οποίο βλέπουμε να καρφώνει εδώ στον ευθυνδιασμό, είχε αναλάβει το ρόλο. Το πρώτο βιολί της ομάδας, βέβαια. Το ρόλο του εξολοθρευτή του Φράνκο Μπάλμπι. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και όσο ήταν πάνω του, ο Μπάλμπι δεν πήρε ανάσα. Ήταν κολλημένος σαν βέλα πάνω του. Ο Τζόρνταν Θείοντορ, εκτός από τα οργανωτικά καθήκοντα, σήμερα είχε και εκτελεστικά καθήκοντα και παίρνει άριστα 10. Έπαιξε 30 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Έβαλε 22 πόντους. Έκανε τρομερό μάτς. Αναμφίβολα ο πολυτιμότερος του τελικού σε αυτό το Final Four του διπυρωτικού κυπέλου. Η ΑΕΚ, που είναι η ανερχόμενη δύναμη, η ΑΕΚ που άφησε πίσω τα πέτρινα χρόνια, η ΑΕΚ που κερδίζει τίτλους, συνεχόμενους τίτλους, μετά τους δύο περσινούς, ο πρώτος φετινός, και λογικά, Νίκο Χατζή, τα καλύτερα έρχονται. Όταν υπάρχει νεράκι, όταν υπάρχει τέτοια αγάπη από την πλευρά της διοίκησης, που βάζει το χέρι στην τσέπη και ενισχύει την ομάδα την κρίσιμη στιγμή. Φέτος, όταν έδειξε η ΑΕΚ ότι έχει κάποια προβλήματα, ο Μάκης Αγγελόπουλος έκανε αυτό που έπρεπε. Επανέφερε τον Delroy James και βεβαίως δαπάνησε όσα χρειάστηκαν για να αποκτήσει η ΑΕΚ και τον Τζόρνταν Θείοντορ, ο οποίος ομολογουμένος και δίχως ίχνος υπερβολής της άλλαξε επίπεδο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ο πρόεδρος έχει δείξει αυτά τα χρόνια που έχει έρθει στην ομάδα πόσο αγαπάει την ομάδα, πόσο θέλει να πετύχει αυτή η ομάδα και πόσα άλλα πράγματα κάνει και εκτός γηπέδου, το να τονίσει την ιστορία αυτής της ομάδας, και κάθε φορά αποδεικνύει ότι είναι παρόν, είναι κοντά στην ομάδα και κάνει πράγματα για να δείξει όλη αυτή την ιστορία της ένδοξης αυτής βασίλισσας.
Και εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ, καθώς ετοιμαζόμαστε για την απονομή. Η ΑΕΚ που έχει να επιδείξει 8 πρωταθλήματα, το τελευταίο με τον Dragan Sakota το 2002. Έχει επίσης 4 κύπελλα Ελλάδας, το τελευταίο πέρυσι. Είναι η πρώτη ομάδα, η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο το 1968. Και γίνεται η τρίτη ελληνική ομάδα που παίρνει το διπυρωτικό. Συνολικά είναι η 21η διαφορετική ομάδα που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο. Ο θεσμός του διπυρωτικού ξεκίνησε το 1965, τότε το πήρε η Κορίνθιας με φιναλίστη Ρεάλ Μαδρίτης, ακολούθησε το 66 η Βαρέζε. Πρώτα οι διαιτητές ανεβαίνουν στο βάθρο. Λογικά μετά θα πάνε οι ηττημένοι και ακολούθως η ΑΕΚ. Λέγαμε λοιπόν για τις ομάδες που κατέκτησαν το διπυρωτικό. Η Κορίνθιας, η Βαρέζε ήταν οι δύο πρώτες. Το διπυρωτικό είχε μερικές διακοπές ως θεσμός. Από το 1965 συνεχίστηκε μέχρι το 1970, δεν διεξήχθη το 71, από το 72 μέχρι και το 87. Το 87 το κατέκτησε η Ολύμπια Μιλάνο. Από το 87 επανήλθε ο θεσμός το 96, όταν το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Και από το 96 ξανά το 2013 με την κατάκτηση του Ολυμπιακού, το 14 η Φλαμέγκο, το 15 η Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι και η πλέον πολυνίκης του θεσμού με 5 διπυρωτικά, το 16 η Γκουάρος Ντελάρα, το 17 η Τενερίφη και φέτος η ΑΕΚ με Final Four, σε μια προσπάθεια της FIBA να ξαναδώσει έγκλεις στο θεσμό. Και τώρα τα ασημένια μετάλλια για τους παίκτες της Φλαμέγκο. Έπαιζαν στο γήπεδό τους, αλλά αυτό δεν αρκούσε, γιατί η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, ήταν ανώτερη, κυριάρχησε το παιχνίδι, επικράτησε απολύτως δίκαια, είναι στην κορυφή του κόσμου. Κρεσέντσι με 2 πόντους, ο Ντοσάντος με 5, ο Μινέιρο με 2, ο Νέσμιτ με 10, ο Ροσέτο με 3, ο Μπάλντι με 9, ο Μπατίστα με μια απλή συμμετοχή, ο Ολιβίνια με 4, ο Ράμος με 3, ο Μαρκίνιος με 11 και ο Άντερσον Βαρεζάο με 21 πόντους και 11 rebound ήταν οι παίκτες που αγωνίστηκαν για την ομάδα του Γκουστάβο Κόντι. Στα μεγάφωνα ο ύμνος της Φλαμέγκο. Πάμε πολύ γρήγορα τώρα σε μια απαραίτητη μικρή διακοπή διαφημίσεις και ερχόμαστε για την απονομή της ΑΕΚ. Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ. Ό,τι θέλεις, το πιο ψαραδέλεις. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Όταν ένας άντρας κάνει ένα απλό συνάχι λίγο πιο δραματικό από ό,τι είναι, δείξτε κατανόηση. Είναι αγοροσυνάχη και έχετε σύμμαχο. Δώστε του Ρονάλ. Το Ρονάλ δρά άμεσα και ανακουφίζει από το μπούκωμα και την καταρροή. Νιώστε και οι δύο καλύτερα με Ρονάλ. Ρονάλ. Και ξεμηθείστε ελεύθερα. Πάλι μαζί σε απευθείας μετάδοση επιστρέψαμε με την απονομή του τίτλου του πολυτιμότερου παίκτη σε αυτό το Final Four, του πολυτιμότερου παίκτη του τελικού. Δεν είναι άλλος από τον Τζόρνταν Θείοντορ που θα πάρει το βραβείο του από τον πρόεδρο της FIBA, τον Οράσιο Μουρατόρε. Ο Τζόρνταν Θείοντορ με 22 πόντους σήμερα, 5-6 τρίποντα, 3-6 τρίποντα, 3-4 βολές και 5 ασίστ. Ήταν αναμφίβολα ο κορυφαίος του τελικού, Νίκο Χατζή. Εκπληκτική εμφάνιση σε όλους τους τομείς. Ήταν ο οργανωτής της ομάδας, ο εκτελεστής. Η ψυχή της ομάδας και ο προπονητής στην ανάπαυλα. Θυμάσαι που συζητούσαμε για τις οδηγίες δεν που έδωσε. Δεν χρειάστηκαν όμως οι οδηγίες γιατί δεν παίξανε ζώνη. Ένας παίκτης ορχήστρα στην κυριολεξία. Τζόρνταν Θείοντορ λοιπόν, ο MVP. Και τώρα οι αξιωματούχοι της FIBA, ανάμεσα στους οποίους στο κέντρο ο εκτελεστικός διευθυντής του Basketball Champions League, ο Πατρίκ Κομπλινός, ετοιμάζονται για την απονομή στην θριαβεύτρια ΑΕΚ. Η ΑΕΚ γίνεται και πάλι βασίλισσα, όπως τραγουδάνε οι οπαδοί της. Η ΑΕΚ είναι η κάτοχος, η νέα κάτοχος του διπυρωτικού τροπέου. Ένας-ένας οι παίκτες θα πάρουν τα μετάλλια τους. Τέτοιες στιγμές, Νίκο Χατζή, το 2000 με τον ευρωπαϊκό τίτλο, με το κύπελο Σαπόρτα. Μοναδικές στιγμές για κάθε αθλητή να φτάνει σε αυτό το σημείο, να εκδικείς ένα τρόπαιο και να το κατακτάς. Έτσι ακριβώς, και να το κατακτάς. Είναι μοναδικές στιγμές. Πατρίκ Κομπλινός συγχαίρει τον Ντούσαν Σάκοτα. Ο Λούκα Μπάνκι με τη σειρά του θα πάρει το μετάλλιό του και όλο το team της ΑΕΚ. Ο Vince Hunter δεν έκανε μεγάλα μάτς Παρασκευή και Κυριακή, αλλά έκαναν τη δουλειά οι υπόλοιποι. Ήταν συγκλονιστικός ο Θείοντορ σήμερα στο τελικό. Ήταν συγκλονιστικός ο Γιαννούλης Λαρετζάκης στην Παρασκευή. Ήταν συγκινητικός ο Ντελρόι Τζέιμς και την Παρασκευή και σήμερα. Όλοι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές επί σκηνής. Η μεγάλη στιγμή της ΑΕΚ έφτασε. Η στιγμή της παγκόσμιας δόξας. Μαζί και ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος. Όλοι οι άνθρωποι της ομάδας, βοηθοί προπονητές, ο μάνατζερ της ομάδας, ο Γιώργος Χίνας, ο φροντιστής, οι γιατροί της ομάδας, ο γυμναστής, μια ωραία οικογένεια η ΑΕΚ, ετοιμάζεται να ζήσει την πιο μεγάλη τη στιγμή. Οράσιο Μουρατόρε, ο πρόεδρος της FIBA, με το τρόπαιο από χρυσό και ασήμι στα χέρια, θα το παραδώσει στον Ντούσαν Σάκοτα. Αυτή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι μία ακόμη μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι μία ακόμη μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ. Ο Ντούσαν Σάκοτα καλεί και τους υπόλοιπους.
κουτσένοντας ο Βασίλης Ξανθόπουλος και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης σηκώνει το τρόπαιο ψηλά. Είναι η στιγμή της παγκόσμιας καταξίωσης για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι η κάτοχος του διπλωτικού κυπέλου για το 2019 με μια τεράστια εμφάνιση στον τελικό και με μια εντυπωσιακή νίκη με 86-70 επί της οικοδέσποινας Φλαμέγκο. Είναι μια στιγμή που θα τη θυμούνται για πολλά χρόνια οι ίδιοι οι παίκτες, οι παράγοντες και οι φίλοι της ομάδας. Είναι μια στιγμή που θα τη διηγούνται στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Και αυτή η ομάδα μπαίνει στο πάνθεον της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ και αυτή η ομάδα γράφεται και τα ονόματα όλων των συντελεστών της και του Τραγκανσάκοντας, τον οποίο έκανε τη σπουδαία συγκινητική αφιέρωση ο Λούκα Μπάνκι. Και τα ονόματα λοιπόν όλων αυτών των συντελεστών και πρωταγωνιστών γράφονται με χρυσά γράμματα στη βίβλο της ένδοξης ιστορίας της ΑΕΚ. Ο Γιώνας Μασιούλης δικαιολογημένα το απολαμβάνει, γιατί και αυτός έκανε πολύ μεγάλο μάτς. Δεν υστέρησε κανένας. Ο Τζόρνταν Θείοντορ με το τρόπαιο στα χέρια και το βραβείο του MVP. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, ο Γιώργος Νικολάου. Ο Μάκης Αγγελόπουλος με το δικό του μετάλλιο στο στήθος και όλοι μαζί τώρα για την αναμνηστική φωτογραφία. ΑΕΚ ολέ, ΑΕΚ ολέ. Από τους οπαδούς της ΑΕΚ τους βλέπετε τώρα σε μια πλευρά του γηπέδου, μόλις άνοιξε το πλάνο. Πολύ ωραία στιγμή, Νίκο Χατζή. Και ο Τάσος Μπουλμέτης παίρνει ιδέες για την επόμενη ταινία. Το 1968 έσκησε. Τώρα πρέπει να ετοιμάσει το σενάριο για την επόμενη. Επόμενη ταινία. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, τα καλύτερα έρχονται. Έτσι, έτσι. Τα καλύτερα είναι μπροστά για την ΑΕΚ που βγάζει υγεία. Είναι ένα πολύ ωραίο οικοδόμημα και μακάρι να μας χαρίσει και άλλες τέτοιες στιγμές στο μέλλον και άλλους τέτοιους τίτλους. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, που ήσουν μαζί μου σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Και ζήσαμε αυτή τη στιγμή. Φίλες και φίλοι, τίποτα άλλο από εμάς. Καλό σας βράδυ. Κάθε χρόνο 250.000 παιδιά νοσούν από καρκίνο. Στη χώρα μας προσβάλλονται κυρίως από λευχαιμία 300 περίπου παιδιά ετησίως. Πάνω από 150.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο. Με τα κατάλληλα θεραπευτικά πρωτόκολλα, το 80% των καρκίνων της παιδικής ηλικίας είναι ιάσιμοι. Πολλές φορές η μοναδική λύση ίασης είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η ενημέρωση των γονέων είναι το πρώτο σωτήριο βήμα. Τα παιδιά έχουν πίστη. Εσύ? Η άμεση.